Όσκαρ ψευτιάς. Πόπο, τι πανωλεθρία είναι αυτή. Όλη η Ελλάδα συντονισμένη, όλη η Ελλάδα ξυπνητή για ακόμα ένα ξημέρωμα, για να βιώσει στιγμές εθνικής παλιγενεσίας, όπως συνέβαινε και μέσα στην χρονιά, όταν ο Στέφανος ο Τσιτσιπάς αγωνιζόταν στα Grand Slam τέτοιες ώρες. Σήμερα στα Courts, τα κινηματογραφικά, αγωνίζεται ο Γιώργος Λάνθιμος με την ταινία The Favorite. 10 υποψηφιότητες και μόλις τώρα η ταινία πήρε ένα Όσκαρ. Όσκαρ νομίζω πρώτου ανδρικού, όχι πρώτου γυναικείου ρόλου. Πανολεθρία, 1 στα 10, απομένουν νομίζω καλύτερη ταινία, καλύτερη σκηνοθεσία, κάτι τέτοιο που δεν δείχνει να το παίρνει ο Λάνθιμος. Να χωρίσουμε την Ακαδημία στα δύο. Εντάξει, κόλλησε και το βινίλιο, αυτό το καταπληκτικό τραγούδι που δεν ακούγεται, της Τζένις Βάνου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το Οσκαρικό λόγο, επειδή Όσκαρ πρωινού ξυπνήματος έπρεπε να παίρνουμε, κυρίες και κύριοι, για ακόμη μια εβδομάδα, για ακόμη μια ημέρα κοντά σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εντάξει, και ο Όσκαρ. Και να πάω κάρισμο ρε που έγινε, αλλά ποιος θα το θυμάται κιόλας, ε? Βαράντα τηλέφωνα πρωί-πρωί. Μάλλον θα είναι συνεφίλοι στις γραμμές που περιμένουν να τοποθετηθούν για τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Καλημέρα στην πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό στην καινούργια εβδομάδα. Καλημέρα από Ξεντική Σταυρούπολη. Όπνατος, τι έγινε? Τι λέει, έχεις και άλλες γραμμές? Κάτι, χτύπησαν και άλλες γραμμές. Ναι. Χτύπησαν και άλλες. Ναι. Γιατί με έριξες μια φορά και λέω μετά που έπαιρνα από παραπέντες. Ναι, από τις παραπέντε. Είδες, άμα κάνει. Έπρεπε να πιάσω θέση, μη λέει, σαν τους παππούδες, πας στο Ίκα. Ναι. Κάτω τα παίξω, μόλις ανοίξει. Άμα κάνει γκέλο, πάω και 6 παραπέντε. Άμα με έριξε και έβγαινε η Κατερίνα μετά, τι να το κάνω. Ναι, 6 παραπέντε. Άριξε τα πινελίκια μετά, άντρωγε. Έτσι. Τι θέλω να σε πω τώρα, άσες μην πάρει Κατερίνα, έχουμε εδώ παοκάρις τέτοια αυτά, τέτοια να μην... Ναι. Τέλος πάντων, τι πάρει. Παοκάρις και τέτοια, εγώ σας είπα, θα βγείτε τώρα όλοι να κάνετε αναλύσεις εκεί ποδοσφαιρικές, 3-5-2 και overlap και το ένα το άλλο. Το θέμα είναι ότι εγώ πήγα στο Άγιο Όρος, έτσι, άναψα μια λαμπάδα να μπει ο Λιμιός να βάλει γκολ, έτσι, και αυτό ήταν ρε φίλε. Όταν δεν παίζει ο Φετφατζίδης και ο Λιμιός, τι ντέρμπι να δεις. Νο Λιμιός, νο πάρτι και Φετφατζίδης. Τον δώσαμε σκόρε. Να βάζετε δύο γκολάκια. Ναι. Εν τω μεταξύ, έτσι, αυτό το ντέρμπι, φίλε, ήταν μια άλλη εποχή εκεί της παρακμής που ήμασταν για τα αφεντικά της πόλης, εκεί της μιζέριας. Άμα έβαλες εκεί είτε κούτσι, ξέρω εγώ, λάμπρο βαγγελί, τι άλλο σου πω, χασιώτη, απ' την άλλη λουμπούτι, τέτοιο, πώς θέλει τον άλλον. Ποιον, έχει να θυμηθείς, έχει να θυμηθείς. Κολτσίνες και τέτοια, τα ίδια ήταν. Μπαμ, μπουμ, παίζαν όλοι. Ναι. Χάλια δηλαδή. Απογοητευμένος. Χάλια απογοητευμένος. Άμα κέρδιζες όμως, θα έλεγες άλλα πράγματα. Άμα, κοίταξε, φίλε. Άμα έκανα μια φάση ακόμη. Ναι. Ο Άρης δικαιούται το χει, να τα λέμε έτσι. Ναι. Έτσι πώς πήγε το μάτι. Άμα έκανα μια φάση ακόμη, αυτή δεν κάνω φάση. Ο Πασχαλάκης δεν ακούμπησε την μπάλα καθόλου στο δεύτερο μήχρονο. Αλλά άμα έκανα μια, να έκανα τουλάχιστον όμως μια φάση, Έκανε φάση μήπως ο ΠΑΟΚ και δεν το προχαμπάρει. Ναι. Ούτε με ατομική ενέργεια, ένα σούτ έκανε. Ένα σούτ. Που ήταν και λίγο τυχερό, εντάξει, σημάδεψε εκεί μέσα. Πέρα. Αλλά δεν κάναμε κάτι. Να πω ότι κάναμε έστω μια φάση, να έλεγα ναι, μας έκλεψε το χι, έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει. Αλλά αυτή με τόσα απουσίες, η δική μας, δηλαδή έπρεπε με λίγο... Με τη δεύτερη εντεκάδα. Ναι, η δική μας έπρεπε λίγο, αφού αυτό το μάτς έχουν οι άλλοι. Άρα πώς δεν τους κάνει καμιά υποδοχή αεροδρομίου, τίποτε τέτοιο. Αφού αυτό είχαν μόνο. Έπρεπε εκεί να ήμασταν λίγο πιο ψηλιασμένοι, να παίζαμε, αφού ξέραν. Θα το πάνε στην κλωτσιά, θα το πάνε στο ένα στο άλλο. Δεν είχε και πολύ κλωτσιά, εντάξει. Δεν είχε πολύ κλωτσιά, μια χαρά ήταν το παιχνίδι. Τι δεν είχε πολύ κλωτσιά, αυτός ο Τζανακάκης ήταν να πάρει 4 κάρτες από το πρώτο 20 λεπτό. Εγώ αυτό θα σε πω μόνο. Ο διαιτητής τους κράτησε. Να τα. Για μένα. Τι ρε φίλε. Ξένους διαιτητές δεν θέλατε, φάτε τους. Ξένους διαιτητές. Να τα. Φάτε τους. Λοιπόν, άμα είσαι το VAR,
Offside, τους κράτησε. Το πέναλτι δεν το έδωσε στον Μπίσεσβαρ. Ναι. Κάτι κάρτες, ο άλλος τον έφτυσε εκεί. Μπροστά στα μάτια του. Ε, τσίκι, τσίκι, θα κάνα μια φάση αυτή. Ε, έτσι κάνα μια φάση. Ήταν και offside, μπήκε τον γκολ, τελείωσε. Αλλά πάλι δεν παίξαμε καλά. Ναι. Αυτό είναι το επίπεδο του ΠΑΟΚ όμως. Ότι ναι. Ενώ δεν έπαιξε καλά, πάλι δεν γκρινιάζουμε. Έχουμε αλλάξει το DNA. Δηλαδή ναι. Λέμε εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν αξίζαμε, αλλά ήθελε, αλλά σήμερα είσαι να πούμε εδώ. Περιμένεις, θα σε γλεντήσουν λίγο νομίζω οι φίλοι. Περιμένω, εντάξει, αυτό περιμένω. Εντάξει, ναι. Αυτό, εντάξει, τι να κάνεις. Θα λένε ότι δεν κερδίσανε το ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν τους κέρδισε, μάλλον καθόλου. Θα πάρουμε πρωτάθλημα. Κάθε τώρα θα βγουν τα κομπιουτεράκια, θα λένε ούτε πρωτάθλημα παίρνουμε. Αλλά καλά, πάντων. Κοίταξε, δεν θέλεις πολύ. ΠΑΟΚ είσαι, κάνεις και ένα χ μέσα στο ΟΑΚΑ και αρχίζουμε μετά τα. Ποια σκουφιά. Ο Παναθηναϊκός θα το χτυπήσει μετά. Βγάλε το σκουφί και τέτοια. Ναι, άσε το σκουφί τώρα. Ο συνάδελφός σας, Ασλαμά, τον είδα. Πόσο καιρό περίμενα τη φίλου Τσέσκου. Το ήθελε. Πόσο καιρό το περίμενα αυτό. Καλά που δεν κέρδισε και η Μάντσεστερ. Σούπα, άσε αυτοκτονία και εκεί πέρα. Τίποτα χάλια. Αυτά τώρα τα σημαντικά είναι άλλα. Ναι, τα σημαντικά είναι. Τα σημαντικά είναι ότι δυστυχώς ήρθα εδώ και δεν αποκλείστηκα στο Άγιο Όρος. Ναι, αυτό περιμέναμε. Αυτό περιμέναμε. Μας πάρεις. Δεν αποκλείστηκα στο Άγιο Όρος. Είδα το όνειρό μου να πάρω από εκεί και να λέω καλημέρα. Ναι. Τι φάγατε χθες και τέτοια. Σήμερα και ωραίο φαγητό. Αυτό το λόγο επειδή και ο Μπάμπης Βατμανίδης είναι μια κατάρα που λέει έχει επίπτωση σε όλη μας τη ζωή και μας ακολουθεί. Πήγα εκεί. Ήταν του Αγίου Χαραλάμπου. Ναι. Α, παλαιομερολογητικά, ναι. Ναι, άρα είχε γιορτή μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ για τα χρόνια πολλά. Καλό παράδεισο να έχεις, καλό παράδεισο. Έτσι. Ρώτησες για παφούλια εκεί πέρα. Λοιπόν, στους ηθήνοντες. Το πρώτο φαΐ που έφαγα τι ήτανε. Τι, Γαλλέως. Ρεβίσια. Έτσι. Σιγά μην τα δίνανε σε σένα τα καλά τα φαγητά, τα ψαράγια και τα έτσι. Τη δεύτερη μέρα έβαγα ξηφία. Α, να το σου ξηφία. Ξηφία με πατάτες στο φούρνο και σώσα από πάνω μουστάρδα με λαδο. Ξέρω εγώ. Λαδολέμονο με μουστάρδα. Ωρε φίλε, τι ζωάρα. Ποιο παοκάρι που λες μετά. Και εκλέρ. Μάλιστα. Λοιπόν, και ρώτησα για τον Παφούλια. Φίλο Παφούλια. Άκου τώρα, χώρια τα λεφτά που παίρνει και ρούχα πάντα. Ναι. Και μία κάρτα. Ναι. Και pay safe. Για να έχει μονάδες. Μένει μόνος του σε σουίτα, σε μονόκλινο. Αυτός και ο Βασιλιάς Κάρολος. Ναι. Σε μονόκλινο. Πρίγκιπας. Ναι. Και λέω, πώς δεν σε ζητάει τίποτα τσιγάρα, ξέρω εγώ να αγοράσει. Γιατί είναι καπνίζει. Αυτό είναι η πληροφορία της ημέρας, ότι στο όρος δεν καπνίζει κιόλας. Μάλιστα, κάπου θα τα κάνει κρυφά, θα πετάει εκεί. Κάτι θα κάνει εκεί, θα δέρεις αυτά. Μάλιστα, ωραία, κλείσε να δεις τι σου έχω τώρα. Έγινε. Άντε φιλιά, φιλιά, φιλιά. Και μια μικρή παύση εδώ στις γραμμούλες, γιατί κυρίες και κύριοι, εγώ θα σας χαιρετήσω. Σήμερα θα σας εγκαταλείψω. Ευχαριστώ που κάναμε συντροφιά αυτά τα 5 χρόνια στην εκπομπή. Το ζητήσατε, δεν το ζητήσατε. Το είπε ο ίδιος και το έκανε πράξη. Κυρίες και κύριοι, ο Πασχάλης, ο Φευγάτος είναι σήμερα μαζί μας. Καλημέρα, Πασχάλη μου, τι έγινε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο το λαό του Λίμπερο. Οχ. Στεναχωρημένη, Μπάμπη, από χθες. Ήρθες με άγριες διαθέσεις. Πολύ στεναχωρημένη. Στεναχωρημένη, δεν ξέρω, θα φανεί τώρα σήμερα. Όχι, αγόρι μου, ναι, γιατί τρία παιχνίδια παίξα με αυτούς. Ναι. Και έπρεπε να τα κερδίσω και τα τρία. Και τα τρία. Και μάλιστα, τα τρία. Και τα τρία. Μάλιστα. Τώρα αυτοί ας βγουν να λένε ότι θέλουν. Ναι, στο μείον 24 όμως παραμένει. Δεν με ενδιαφέρει αυτό, ρε φίλε. Δεν ασχολούμαστε με άλλες βαθμολογίες. Με άλλες ομάδες δεν ασχολούμαστε. Μάλιστα. Εδώ κυρίες και κύριοι θα τα πούμε όλα στον απόϊχο του ντέρμπι. Φίλος μου ο Πασχάλης μου φέρε μπουγατσούλα και κακάο. Να τα λέμε και αυτά για κάποιους άλλους που έρχονται και δεν φέρουν. Είναι. Παοξίδες δεν φέρουν, να ξέρεις. Είναι σφιχτή αυτή. Σφιχτή είναι. Οι Αριανοί όλο κάτι τι στο φέρουν εδώ πέρα και οι Ολυμπιακοί. Άπλες είμαστε, ναι, άπλες. Ναι. Α, οι Παοξίδες τίποτα. Μηδέν. Καλημέρα στην γραμμούλα μας περίμενε. Καλημέρα, Πάπα. Α, Κατερίνα, εδώ το δείτε τι σου έχω. Θα την ξεπετάξουμε, θα πάμε. Είμαστε. Καλά είμαστε, εσύ. Είμαι η δεύτερη. Εγώ πήρα κατά τις 6 και. Σε πρόλαβε φούρναρης. Σε πρόλαβε. Ναι, ο φούρναρης πρόλαβε. Ναι. Ήμουνα στην αμονή, περίμενα. Είδες τι να κάνουμε. Σαν το ΙΚΑ είμαστε. Παβί, ναι. Θέλω να σου πω. Για πες. Χωρίς παρεξήγηση. Οχ. Ναι. Όχι, ναι, να το ξέρεις να το. Ναι, εδώ κάνουμε, δεν παίζουμε. Για τον Βρίσκο που καρτερώ να ακούς. Ναι. Λέω τόσες φορές σε σένα και το ακούνε όλοι οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Ναι. Εκεί είναι το βράδυ της ηχογράφησης. Το βράδυ της ηχογράφησης. Το βράδυ. Ναι. Για το 90 τώρα, 1990. Ναι, πρόσφατα, ναι.
πρόσφατα. Για την αιωνιότητα είναι πρόσφατα. Και έκανα, έδωσα στον DJ την εντολή ότι ναι. αν το τραγούδι, το ωραιότερο τραγούδι του δίσκου. Το ωραιότερο τραγούδι του δίσκου, ναι. Κατ' εμέ είναι το Δάκρυ. Ναι, το ξέρουμε όλοι. Αυτή από, από τον παραγωγό του Λίμπερο που κάνει πρωινή εκπομπή 6-8. Ναι, εγώ. Θα μεριμνήσουμε, Κατερίνα μου, θα μεριμνήσουμε. Εσύ, Μπάμπη, δεσμεύσου καμπάνω. Δεσμεύομαι. 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 Λοιπόν, έγινε. Σε χαιρετούμε, Κατερίνα μου. Τσάω, τσάω, τσάω. Ναι. Σήμερα δεν θα ασχοληθούμε τόσο πολύ με τα καλλιτεχνικά. Εντάξει, παρακολουθούμε και τα Όσκαρ. Δεν πήρε ο Λάνθιμος ούτε τη σκηνοθεσία. Την πήρε ο Κουαρόν. Τι είναι αυτό το Λάνθιμος? Ο Λάνθιμος είναι σκηνοθέτης Έλληνας. Κάτσε τώρα εδώ. Εσύ που είσαι άνθρωπος εδώ του κινηματογράφου και των τεχνών. 10 υποψηφιότητες για βραβείο Όσκαρ. Μέχρι στιγμής έχουμε πάρει μόνο μία. Ευχήθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλή επιτυχία. Τελείωσε. Εκεί. Στο Τσιτσιπά ευχήθηκε καλή επιτυχία 0. Στον Λάνθιμο ευχήθηκε καλή επιτυχία 0. Μήπως να το βάλω να πει τίποτα και στον ΠΑΟΚ. Μπορεί να μην τελειώσουν και τα Όσκαρ, να μην προλάβει να το πάρει κιόλας στο Αλγαμαρτίδιο, αυτό πώς λέγεται. Να πει και στον ΠΑΟΚ τίποτα, να ευχηθεί, ας πούμε, στο εντυμότατο σωματείο. Δεν μας πειράζει αυτό. Δεν σας πειράζει, καλημέρα στη γραμμούλα μας, αν μας περίμενε. Περίμενε. Να το σωματώ. Αρχίσατε μου κρίσματα. Το Τριάδη στο δρόμο. Φτιάχνανε εκεί με τον οδηγό τη ρεζέρβα, βγάζαν το πτώμα κανονικά, ξαναβάζαν τη ρεζέρβα. Ο Λάνθιμος είναι αυτός που έβαλε 2 μέτρα offside goal χθες. Άσε ρε παπατζή τώρα, offside έβαλε τώρα. Ε παπατζή. Λοιπόν, και η μπουγάτσα που έφερες είναι δανεική από τον Χριστόφορο, γιατί έχετε συνηθίσει να φέρνετε. Ναι, ναι, ναι. Από Ολυμπιακούς και να φέρνετε. Ένας παοξής δεν μου έχει φέρει μπουγάτσα. Τι έγινε, δεν μας λες τίποτα για την ομαδάρα σου. Η ομαδάρα μου έπαιξε όσο χρειαζόταν για να, να κερδίσει. Πώς θα παίξει να χρειάζεται, επειδή κοιμήθηκε Κουέστα εκεί πέρα, πήγε ένα σουτ. Μια φάση Κουέστα. Βάλατε τον γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, ναι, ναι. Και μια φάση ένα σουτ του Πέλκα, σε όλο τον αγώνα αυτά είχατε. Εντάξει, και τίποτα μια προσπάθεια άλλο. Του πιανού. Την έκοψε του Μπίσεσβαρ. Εσύ πιανού. Από 17 έκανες τέτοιο φάση, από 17. Ποιο 17 ρε φίλε, εσύ δεν έλεγες, άκου να δεις εγώ πήρα επειδή, άκου θα σε πω, επειδή εμένα ο γραμμένος είναι φίλος μου, εντάξει, και άκου τι θα σου πω, δικηγόρος, άκου τι θα σου πω, τον είπα ότι θα παίξουμε και την άλλη Κυριακή, μέχρι να συμπληρώσετε τα 4 και τα 5 που λέγατε, να τα βάλετε επιτέλους ρε παιδί μου, να τα βάλουμε, εντάξει, είστε για αποτυχημένη χρονιά του ΠΑΟΚ, αποτυχημένη που έφερε 3 ισοπαλίες και στις 3 με σφάγγι. Ναι. Και με τον Ατρόμητο τα 2 πέναλτι του Καντουρί. Βέβαια, εσείς όλο είσαι στη σφαγή ρε φίλε. Άρε καημένοι, σας είπα. Εγώ θέλω να πω ότι ο Πασχάλης είναι φίλος, είναι καλό παιδί. Τα παπάκια από τη Λέοντος Οφού να φύγουνε. Ναι. Να φύγουν όλα τα παπάκια. Ναι, 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 ναι. Χρειάζονται. Είναι καλό παιδί, εγώ το γνωρίζω από μικρό. Ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ όμως. Και τον Άκη είναι πολύ καλά παιδιά όλοι. Τους αγαπάω πραγματικά. Είναι όλοι τους μάλαμα, δεν χρειάζονται τα παπάκια. Ναι, ναι. Ευτυχώς που είμαστε 6 ώρα και κανείς δεν πρόκειται να κάνει ποτέ ντους αυτή την εκπομπή. Δεν έχω πρόβλημα. 6 ώρα δεν ξυπνάει κανένας. Αυτό απλώς τώρα περιμένω τους λαλίστας τους. Να δούμε, έχει σήμερα ψωμάκι. Γιατί δεν μου λες. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε, ήταν λάθος. Δεν τον άφησε ο Άρης να παίξει, φίλε, μην μπερδεύεσαι. Ναι, το διάβασε λάθος ο Ρουμάνος. Δηλαδή, έχω να δω man to man πάνω σε ποδοσφαιριστή. Από εποχή Αλέφαντου. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό και είναι τελείως λάθος του Ρουμάνου. Από τη στιγμή που σε κάνουν man to man, είναι πολύ εύκολο να το σπάσει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αφήνω για να συνεχίσει η Κατερίνα. Πασχάλη, να είσαι καλά, φίλε, δεν πειράζει. Εύχομαι να βγεις εκτός έβδομος, να μην βγεις στην Ευρώπη. Μπα, Ευρώπη θα βγω και του χρόνου έχω πρωτάθλημα στο Τσεπάκι. Να τα. Πάρτε ένα φέτος έτσι χατερικά. Τα λέμε αυτά. Έτσι έγινε. Φιλιά, τσάου, τσάου. Λοιπόν, καταγράφονται όλα τι έχουμε σήμερα 25 του Φλεβάρι του 2019 του χρόνου. Άρης πρωταθλητής. Μια-δυο προστίκες δηλαδή θέλει. Και δίκαια. Με το σπαθί του. Καλημέρα στην Κραμπούλα. Χαίρετε. Οπ, να τα, τι έγινε. Χαιρετώ και τον αδερφό. Να, η λαλίστα τι θα είναι σήμερα οι φίλοι του Άρεος. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δεν μας τα λες καλά. Ποιος? Λάθιμος. Που έχω να τονίσω εγώ ότι είναι ΠΑΟΚΙ. Λάνθιμος. Επειδή τα καημένα τα ΠΑΟΚΙ τα αδικούν χρόνια τώρα και τα αφήνουν μόνο στο πρωτάθλημα Αυγούστου. Αλλά φέτος θα πάρουν και το πρωτάθλημα των Πρεσπών. Αδικήσανε και τον καημένο τον Λάνθιμο. Αλλά κάτω τον δώσουν κανένα βραβείο εκεί το
των Πρεσπών. Ναι. Και η Νόβα δηλαδή από πότε πήρε την εκπομπή της Ε3 Κυριακή στο χωριό. Γιατί χθες βλέπαμε ένα χωριό να παίζει με μια ομαδάρα με τα κίτρινα. Το χωριό το οποίο ξαφνικά απέκτησε τον λεφτά, τον διαχειριστή των χρημάτων του κυρίου Πούτιν. Έδωσε 100 εκατομμύρια τόσα χρόνια για να καταφέρει να μην χάσει δύο φορές από την πρώτη ομάδα της πόλης σε τίτλους, 3 πρωταθλήματα έναντι 2 της άλλης και 21 στο μπάσκετ έναντι 7 της άλλης. Λοιπόν, τα 100 εκατομμύρια πιάσαν τόπο. Δύο φορές στην Τούμπα κατάφερε να μην χάσει από την ομάδα. Διατήρηση του αίτητο ο ΠΑΟΚ δηλαδή, απέναντι στον Άρη. Ναι, ρε φίλε. Στην Τούμπα. 100 εκατομμύρια και έχει το αίτητο. Πιάσαν τόπο τα λεφτά του. Πιάσαν Και λοιπόν, και στη λέξη τίποτα που αντιπροσωπεύει την ομάδα των πολλών εκατομμυρίων, λείπει ένα κάπα. Τα υπόλοιπα γράμματα του ονόματος αυτής της ομάδος είναι μέσα στη λέξη τίποτα. Λείπει το κάπα. Οπότε χθες κάποια ομάδα, κυρία Τίποτακ, κατάφερε να μην χάσει. Ενώ έπρεπε να διασυρθεί και άσε τώρα αυτά που λέγανε. Και θα συνεχίσουν φυσικά να λένε, γιατί είναι η ομάδα των πρωταθλημάτων Αυγούστου. Και θα δούμε τι θα γίνει στη διάρκεια. Μάλιστα. Αναπτερώθηκε το ηθικό. Και όσον αφορά τώρα ότι τι κάναμε και τι δεν κάναμε από ευκαιρίες, δεν λένε ότι λείπανε και οι 4 βασικότατοι. Έτσι. Που να ήταν μέσα. Μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Να μας ενημερώνει σωστά όταν λες για τα βραβεία. Ναι. Στημένη είναι και εκεί. Στημένα όλα. Έτσι. Υπάρχει η το βραβείο Πρεσπών το οποίο το πήρε Πάτσια και ο κύριος. Μάλιστα. Λάδιμος. Εντάξει, έγινε. Τους φίλους να πούμε της ομάδος τίποτα. Μάλιστα. Έγινε. Τσάω, τσάω, τσάω. Βέβαια ήρθε σήμερα το Πασχάλη, σε κόβω να μην μπορείς να μιλήσεις ούτε κι εσύ. Α, δεν έχω πρόβλημα, εγώ τους κόβω και μιλάω. Εντάξει, δεν δηλαδή έχω θέμα. Οι γραμμές από το πολύ πρωί είναι φουντωμένες. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώστονα, καλώστονα. Στο φίλο μας, τον Πασχάλη. Καλημέρα. Υπαρκτό πρόσωπο. Ναι, βέβαια. Τι κάνετε? Είμαστε πολύ καλά, εσύ? Ωραία, να στη δουλειά. Εμείς είναι μια καλή μέρα. Και καλά κάνεις. Πώς είναι τα πράγματα? Εντάξει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ψιλοκρύο έχει. Εντάξει. Σε σύγκριση με χθες και προχθές, καλύτερα είμαστε. Σήμερα είναι καλύτερα τα πράγματα. Δεν κυκλοφορεί πολύ κόσμος. Ωραία. Έτσι, ναι. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Επίσης, φιλιά, καλή δουλίτσα εδώ. Μεγάλο Σάββα, καλημέρα. Έχει χρώμα κινητό. Κίτρινο κινητό, τι θα έχει, εντάξει. Μήπω με έφερε και κίτρινη μπουγάτσα. Όχι, όχι. Η κρέμα λίγο κυτρινίζει, οπότε μπορεί να τη βρει. Καλημέρα στη γραμμούλα μα, περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώ το να. Τι γίνεται, καλή εβδομάδα. Επίσης. Κύριε Μπαμπή, παρακαλούμε. Σε ποια αγωνιστική βρισκόμαστε στο πρωτάθλημα? Βρισκόμαστε, αν δεν κάνω λάθος, στην 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Είναι η 22η και έχουν απομείνει άλλες 8. Άλλες 8. Λίγο τη βαθμολογία μπορείτε να μας την πείτε? Ναι, στη βαθμολογία παραμένει. Ποιος είναι πρώτος στη βαθμολογία? 58 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός με έναν αγώνα λιγότερο, 48. Σιγά, μην βιάζεστε. Ο πρώτος ποιος είναι στη βαθμολογία? ΠΑΟΚ 58. Πρώτος ποιος είναι στη βαθμολογία? ΠΑΟΚ 58. Δεύτερος? Ολυμπιακός 48 με έναν αγώνα λιγότερο. 10 πόντους διαφορά. Ναι. 10 πόντους διαφορά. Ο τρίτος? Η ΑΕΚ με 43. Περίμενε, τρίτη είναι η ΑΕΚ. Ναι. Τέταρτος? Ο Ατρόμητος με 40. Τέταρτος είναι ο Ατρόμητος. Ναι. Πέμπτος? Ο Άρης Θεσσαλονίκης με 34. 34? Ναι. 34. Ο πρώτος πόσους έχει? 58. 34? 58? Ναι. Έχασε το πρωτάθλημα, πάω. Δεν είναι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πώ στεναχώρησα. Βρε σατσούζι τώρα, βρε. Αφήστε αυτά τα ειρωνικά, βρε σατσούζι. Ένα τέτοιο τσούξιμο. Σατσούζι, γιατί να σε πω κάτι. Εγώ να είμαι πρώτος. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Εγώ ξέρω πως είσαι πρώτος. Τέτοιο τσούξιμο. Να το χαίρουμε μια ζωή. Α, το χαίρεσαι, ρε. Καλέ μου, βέβαια το χαίρεσαι. Τρία παιχνίδια μεταξύ μας.
δεν έχω μικρόφωνο. Ναι, κάτσε να. Πάμε, ναι. Το πρωτάθλημα το παίρνει ο πρώτος. Ναι. Ο πρώτος. Άνοιξε. Δυνατά είσαι, ρε. Ακούγεσαι. Δεν ακούγω. Τα ακουστικά δεν ακούω. Ποιος είναι πρώτος στη βαθμολογία. Μη πάρε κανένα. Μη φωνάζει, μη φωνάζει, μη πα τίποτα. Δεν πειράζει. Μη φωνάζει. Ποιος είναι η φωνή μου. Πρώτος ποιος είναι. Εγώ ξέρω τρία παιχνίδια παίξαμε. Και δεν υπήρχε στο γήπεδο. Δεν υπήρχε στο γήπεδο. Με το μαϊμού μπέναλτι στο Χαριλάου. Με το μαϊμού μπέναλτι στο Χαριλάου. Και χθες βγαίνετε και λέτε στα μεταξύ μας φαίνεται. Μπορείς να με κερδίσεις σε κανένα μας. Σε κανένα, πες μου. Τι να κάνουμε, παίζει ρόλο και τύχη, φίλε. Βρε, παίζει ρόλο και τύχη. Να μην με κέρδισε σε ούτε ένα μας. Και εγώ είμαι στεναχωρεμένος, ενώ είμαι πρώτος στην Δεν πειράζει, μη φωνάζεις, θα πάρεις τίποτα, μη φωνάζεις. Εκεί που δεν θα φτάσεις ποτέ Φαίνεται, του. Ναι. Εσένα δεν σε νοιάζει που είσαι πρώτος, ποτέ, σε έτσιξε. Να φέρετε τα άλλα τέσσερα γκολ που χρωστάτε. Τα τέσσερα γκολ. Τα τέσσερα γκολ. Τα τέσσερα γκολ φέρετε που μπροστάτε. Την μπουγάτσα δηλαδή, την μπουγάτσα δικιά μου είναι. Ας την μπουγάτσα έξω. Βλέπω το ύφος σου τώρα. Άντε φιλάκια, καλημέρα. Τους έτσουξε, έτσουξε, τσούζι. Καλά, εννοείται. Με το χαμόγελο όλος ο κόσμος και δεν το συζητάμε. Ναι, αυτά γουστάρουμε. Εδώ πέρα καζούρα γιατί μπορεί κάτι να μην το καταλάβει. Όχι ρε, τι. Εννοείται, γι' αυτό είμαστε εδώ, στο λόγο επειδή. Κάτσε γιατί ξεχνάω, ποιος είναι ρε πρώτος στη βαθμολογία. Ο Απόλλων της Σμύρνης. Εμείς τη βλέπουμε ανάποδα. Άντε πάει, άντε πάει. Τσαο. Ακούς τώρα, ακούς, γιατί έχουμε εδώ με. Ναι, είναι λίγο δυνατά. Α, δυνατά. Πριν με έλεγες είναι χαμηλά. Τώρα εντάξει. Τώρα ακούς όμως. Εδώ είμαστε. Γιατί πρέπει να τα ακούει όλα, Πασχάλη. Έχουμε πίεση. Καλά, εντάξει. Τι δεν φέραμε. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Ακούς ρε κυτρινό μαύρη ζεύρα τώρα. Με γυλαίκο. Καλώς το ασπρό μαύρο γατί. Πασχάλη, ζεύρα με γυλαίκο που έλεγε και ένας φίλος μας. Ναι. Λοιπόν, απάντησε το φίλο το προηγούμενο. Ναι. Τι είναι 24 πόντι ρε. Σιγά. Ναι, τι. Είναι το καλύβει ο Άρης. Μπαμ. Ο Άρης του χρόνου θα καλύψει ό,τι καλύψει. Δεύτερο, Πασχάλη μου. Τύχη επαναλαμβανόμενη, πάβει να είναι τύχη. Ρε φίλε, εντάξει. Τώρα εντάξει, μην τρελαινόμαστε. Ναι, ρε, καταλαβαίνεις τώρα πώς το λέμε τώρα. Δηλαδή εσένα είναι... τώρα δεν σε πειράξε χθες που δεν κέρδισες. Τύχη ποιος είχε χθες. Ποιος είχε χθες τύχη. Ο ΠΑΟΚ. Ναι. Κατά τον Πασχάλη. Όχι, βάση εικόνας παιχνιδιού ρε φίλε. Ποιο Πασχάλη. Τρίτη φορά. Όχι, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν αυτός που ήταν. Εντάξει, δεν θα πω εγώ φοβήθηκε το παιχνίδι, όχι. Αλλά σε θέμα ψυχολογίας. Στο καθαρά κομμάτι της ψυχολογίας, ο Άρης το κέρδισε. Τον κέρδισε τακτικά. Ναι, τακτικά. Με τα ελάχιστα. Είμαστε και άσχετα από ποδόσφαιρα, αλλά με τα ελάχιστα μπορούμε να διακρίνουμε. Άνθρωποι είμαστε. Εγώ δεν πήγα χθες στο γήπεδο λόγω του παιδιού στο σπίτι. Έβλεπα το ΜΑΤ. Δεν είναι δυνατόν ένας παίκτης του ΠΑΟΚ να το μαρκάρουν τρεις Αργιανοί. Δηλαδή κάποια στιγμή φαινόταν ότι ήταν μέσα 22 Αργιανοί. Ναι, αυτό σημαίνει. Εντάξει, εκεί πέρα, εκεί βγήκα από τα ρούχα μου και άρχισα να ουρλιάζω. Αυτό και μόνο φτάνει. Αυτό και μόνο φτάνει για να δείξει την εικόνα του ποδοσφαίρου, του αγώνα χθες. Και αίρεσης. Εντάξει, τώρα καζούρα, κάνουμε πλάκα, έτσι. Καλά, δεν τους έκανε. Ναι. Ενός λεπτού σιγή για τους φίλους Αργιανούς που κάτσανε στα καφενεία μετά το τέλος του ματ και ακούγαν τι λέγανε οι άλλοι για να τα πούν την άλλη μέρα στο ραδιόφωνο. Ποιος, εγώ δεν ήμουν σε καφενείο. Όχι εσύ, ρε. Ποιοι άλλοι. Όχι εσύ. Για το ανάλογο που πήρε, ποιος πήρε πριν και έλεγε. Με το ΠΑΟΚ, με το... Ο Top Gun. Ο Top Gun ήταν... Ναι. Δεν κατάλαβα, να με συγχωρέσεις. Ενός λεπτού σιγήρα, εντάξει ρε παιδιά. Πάντως, Παύλο, να σε πω κάτι. Εάν σε στραβώσεις την Κυριακή με τον Βάζελο. Εκεί θα κλάψω. Θα σφίξεις. Θα γίνει χαμό. Εκεί μετά θα αργήσεις. Θα σφίξεις μετά. Τα σκουφιά. Έξω από τα Μακεδονία Παλάς και έξω από τις Τούμπες. Εύκολα. Και δεν έχει κορνέδες στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι. Εύκολα. Κάτι πάω. Είσαι μια χαρά μπορείς να δώσεις όλα μια σμπροξιά. Αλλά εντάξει. Με τα τρίγωνα του πανοράματος θα πάρει. Εγώ σε είπα, αυτοί είναι καλά τρέχουν μόνοι τους και να μην τερματίσουν. Μάλιστα. Δηλαδή ακόμα μια χρονιά. Όχι. Θα το πάρουμε το πρωτάθλημα, αλλά πάλι ψυχοβγαλτικό. Μέχρι προχθές ήμασταν όλοι άντε εντάξει, τεσσάρες. Εντάξει, ψυχοβγαλτικό. Εφτά πάνω είσαι, εντάξει, περίμενε. Το δώσαμε τώρα πάλι μία και τα πήγαμε όλα στον πρόντο. Βρε, μακάρι να δώσουμε πολλές. Έγινε. Την πεμπτουσία, θέλω να δω σήμερα την πεμπτουσία του ποδοσφαίρου στο Καραϊσκάκι. Θέλω να δω σήμερα.
Παιδιά σας χαιρετώ. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, πάμε. Φιλιά πολλά, τα λέμε. Σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στην γραμμούλα μας, περίμενε. Καλημέρα, εδώ μηδέν. Καλημέρα. Όταν ένα πρωτάθλημα απονέμεται, δεν παίζουν ρόλο οι βαθμοί. Αλλά... Το φετινό απενεμίσει. Ναι. Λοιπόν, για τον προηγούμενο που λέει, ξέρω εγώ, μπορεί να τα ακούσω, ποιος είναι πρώτος και το ένα και το άλλο. Να μας πει αυτός ποιος Αλέξης, όχι ο Κούγιας, πριν 4-5 χρόνια είπε από τη Λάρισα και πάνω είμαι ΠΑΟΚ. Να μας πει ο προηγούμενος σε ποιον πρώην Υπουργό Εθνικής Αμήνης δόθη φανέλα με το νούμερο 12, όχι τυχαίο, νούμερο 12. Εντάξει, και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης πήρε με το νούμερο 1. Αυτό και αν είναι το 1. Στον Άσο. Στον Άσο. Ενώ το 12 είναι ο 12ος παίχτης που λέμε. Και Άσο είναι ο πρώτος. Ναι. Ο έκτος πέμπτης παίχτης που αναφέρονται, ξέρω εγώ, στην εξέδρα και. Mm. Γιατί αυτός ο 12ος παίχτης δόρισε έτσι τα 99, τα 48 στρέμματα. Α, είτε πάλι πολεοδομία τώρα. Με νομοθετική ρύθμιση πάτα κιούτα να πούμε. Και μετά το Μπρεσπόν, τώρα του χρόνου θα έχουμε τις Βόλβης και το καινούριο γήπεδο, γιατί δεν πρόκειται να γίνει εκεί. Θα γίνει στη Βόλβη, γιατί είναι και πιο κοντά. Στη Μεσύβρια. Εκεί γύρισε το ασπερμένο γυναίκα. Άσε τώρα, μην το πας εκεί, γιατί θέλω να κάνει και αύριο εκπομπή ο Μπαμπής. Μην με φουντώνεις τώρα και αρχίσω να μιλάω. Λέω, για τη μακεδονομαχική, την πλέον αδικημένη ομάδα όλων των ετών, είναι γεμάτη στα πρωταθλήματα Αυγούστου. Έχει πάρει από το ελληνικό δημόσιο όσο δεν έχει πάρει, τι να πω δηλαδή. Να, δεν είναι φανερό. Τι τα πρωταθλήματα. Ρε φίλε, οι πιο ευνοημένες ομάδες στην Ελλάδα είναι ο Ολυμπιακός και ο Δίπλα. Μάλιστα. Ανάποδα τα είπες. Πρώτα ο Δίπλα. Τόσα στρέμματα και κρατικό γήπεδο στο πάλι. Μπάσκετ που έχει γεμίσει κατσαρίδες και ποντικούς, γιατί ποτέ τους δεν έχουν κόψει εκτός σε παιχνίδι με το Θεό Άρη παραπάνω από 55 εισιτήρια. Μάλιστα. Και πληρώνει Υπουργείο Κεντρικής Μακεδονίας, πληρώνει τις ΔΕΕΣ, πληρώνει καθαρίστριες. Πέρσι δύο υπηρετήσεις στη Βουλή για τα 220 χιλιάρικα που πήγανε για να πληρωθεί το ΔΕΕ. Υπάρχει. Έγινε, σε χαιρετούμε. Που μιλάω λάθος. Πάμε, γιατί έχουμε και διάλειμμα. Για να κάνουμε και ένα διάλειμμα, ναι. Θα ακούει κανείς και θα νομίζω ότι η εκπομπή είναι επανάληψη καμιά βραδινή, ας πούμε. Γιατί δεν γίνεται 6 και 5 να έχουν ανεβεί έτσι τα γκάζια. Όχι, παιδιά, είμαστε πρωινό. Κανονικότατα, λόγω επειδή απευθείας μετάδοση. Δευτερούλα σήμερα, 25 του μηνού. Αγίου Ριγίνου, ιερομάρτυρος Αγίου Ταρασίου. Ταρασίου, Ταράσης, δεν ήταν ένας παλιός παίκτης Παναθηναϊκού, Ρίγας, Ριγίνος, Ρίγος, Ριγίνη, Ριγίνα, Ρεγκίνα, Ρίγισα, Ριγούλα, Ριγίλη, Ρίγο, Ταράσιος, Ταράσης, Ταρσί, Ταρσό, Ταρασία και Ταρασίτσα εορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, θα κάνουμε μια πρώτη διαφημιστική ανάπαυλα, να ρίξουμε λίγο τους παλμούς για να τους ανεβάσουμε με το που επιστρέψουμε εντός 2-3 λεπτών. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4, στον απόϊχο του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ ΆΡΙΣ χθες, μαζί με το Πασχάλη Φευγάτο, συμπαρουσιαστή σήμερα. Αν δεν έμπαινε το γκολ το 1-1, θα ερχόσουν εκπομπή. Με το 1-0 θα ήσουν εδώ. Ναι, κανονικότατος. Τελείωσε. Γιατί σε ζητούσαν μέχρι το 85, σε ζητούσαν στο γήπεδο που πήγα χθες μια βόλτα. Μέχρι το 85 λέει, αύριο θα έρθει ο Φευγάτος. Μετά ασυγήσανε. Μετά άρχισα τα όχ. Όχ, αύριο θα έρθει ο Φευγάτος. Σου είπα, είμαι πολύ δυσαρεστημένος και όλα τα αδέρφια. Γιατί έπρεπε να το πάρω το παιχνίδι. Ναι. Ως το 35-36 είχα 3-4 φάσεις. Δεν τις λες και πολλές φάσεις, εντάξει. Εκεί ο Λάρσον τώρα που βγήκαν 4-2, είχα και απουσίες. Ναι. Είχα απουσίες. 7 απουσίες. Εμένα εγώ δεν λέω, εγώ τον Τόνσο λέω απουσία. Εντάξει, ο Δελιζίζης δεν φάνηκε γιατί πήγαν πολύ καλά και οι δύο. Βέβαια. Τα center back παίξαν άψογα. Εντάξει, τώρα ο Μπάσα ήταν για μένα, αλλά δούλεψε το κέντρο, εντάξει. Μάλιστα, κάτσα, πάρουμε τη γραμμούλα, καλημέρα. Yellow River, εκεί. Ο Δελιζήσης πώς να είναι απουσία αφού ήταν στον πάγκο, ρε Φευγάτε. Ναι, ρε φίλε, δεν τη θεωρώ απουσία γιατί δεν φάνηκε, σου λέω.
Ναι. Και ο τέτοιος ήταν, ο Λεμιός ήταν χθες για τον ΠΑΟΚ, ήταν στον ΠΑΟΚ. Αυτά πήκε. Τα είπαμε. Λοιπόν, πρώτο τηλέφωνο. Να πούμε το σαν σήμερα. Ναι. Σαν σήμερα το 2015 ναι. ο Άρης κάνει 3-0 στη Χαλάστρα από τον Καμπανιακό. Ναι. Σαν σήμερα το 2016 ναι. ο Άρης φέρνει 0-0 ναι. με το Βυζάντιο Κοκκινοχώματος. Ναι. Σαν σήμερα το 2017 ο Άρης χάνει 2-0 από τη Δόξα Δράμα. Ναι. Σαν σήμερα το 2018 ο Άρης χάνει 2-0 και δεν παίρνει από τον Όφη και δεν παίρνει πρωτάθλημα ούτε στη Β' Εθνική. Μα δεν το θέλω στη Β' Εθνική το πρωτάθλημα. Δεν το κάνω. Αλλά ότι έχω πρωτάθλημα στη Β' Εθνική. Το 1946, το 30. Μετά τον πόλεμο. Στον πόλεμο, λοιπόν, ναι, που λέτε όπως το... λέτε εσείς στον πόλεμο, όπως θέλετε τα λέτε. Και κάτι που διάβασα και ταιριάζει εδώ για το 1946, όπως βγάλανε τους κούφους για το πρωτάθλημα, να βγάλει και ο Άρης γερμανικά κράνη για το πρωτάθλημα που πήρε το 1946. Εμείς ας πούμε το 1946 φορούσαμε τα κράνη, αλλά εσείς φοράτε τις κουκούλες συνέχεια, οπότε άστο. Άσο σε μένα. Τι κουκούλε συνέχεια τι φοράτε τώρα, άσε με λε εμένα. Αν τι σηκώσει αυτέ τι κουκούλε, από κάτω έχουν κυτρινό μαύρο σκούφο. Άστο. Σε μένα δεν θα τα λε. Από αυτά. Κάτω, άμα τι βγάλει, έχουν ήπει λύκειο. Δεν θα τα λε σε μένα. Αυτά. Βρε, τα ξέρει, βρε. Εγώ, ακριβώ επειδή ξέρει και ότι τα ξέρω, οπότε σε μένα δεν τα λε αυτά. Λοιπόν, καημένη, έρε τσούξιμο. Μια μπουγάτσα ακόμα. Ναι. Να τελειώσω εκπομπή να τη φάμε κιόλας. Άντε, τσάω. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματά και αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή βεβαίως τα ίντερνετια μας βρίσκεται και επικοινωνείτε με την εκπομπούλα μας. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Οπ, καλό στο να. Γεια σου ρε Μπάμπη, αετέ. Καλημέρα, αράω εδώ. Το ξέρουμε. Έτσι. Γεια σου Πασχαλή. Το κυτρινό μαύρο λόγο επειδή. Έκανες παράπονα, δεν λέμε για τον Άρη. Χριστούγεννα έκαναν τα παόκια. Τώρα, λίγο σαν Μεγάλη Παρασκευή θέλει. Που λέει, περίμενε τώρα. Γαζούρα δεν γίνεται έτσι, αυτοί δεν ξέρουν τι γαζούρα να φτιάνουν ρε. Δεν μου λες, ο κουλουράς το πρωί που βγαίνει έξω τι φωνάζει, παλιά κουλούρια. Φρέσκα. Φρέσκα κουλούρια δεν φωνάζει. Ναι. Τι, ο άλλος δεν μπορούσε να, πόσους βαθμούς έχει, ο πρώτος. Κιγάρε, ξανοίχτηκατε ρε. Θα πάτε ζημιά του χρόνου. Ερχόμαστε. Φέτος σας συγχαρίζουμε. Φέτος, Μπάμπη, φέτος είναι μεταβατικό στάδιο για τον Άρη. Να ξέρεις. Εχτες είπα και έναν από τους σιδερόκαστρους, έναν φίλο μου. Του λέω, βάζει στοίχημα. Βάζω, λέει, τι. Λέει, ένα δικάρικο. Ξανήχθηκε στο λέω, ρε. Δεκάρικο. Σιγά, τον είπα. Θα έρθω λέω με τη γυναίκα σιδρόκας του λέω 40 μέρες. Άμα χάσεις θα τα πληρώνεις όλα στη ταβέρνα. Κάθε τη μέρα που θα τρώω τα πληρώνεις. Βάζεις στοίχημα. Δεν έβαλε. Άμα... Ναι. Λέει και η σουπαλία σε δίνω λέει. Yeah. Σουπαλία την παροζόμιζω. Αλλά έπρεπε να φάνε 3 εχθές. Κανονικά τριάρα έπρεπε να φάει χθες. Ναι, δεν είδαμε και καμιά φάση και από τον Άρη βέβαια από την άλλη. Σιγά γιατί δεν έκανε φάση. Όχι σε έκανε αυτές. Στη μισή ώρα που έκανε στην αρχή τι έκανε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ χθες μέσα στο στην Τούμπα μέσα στα βρακιά τα έκανε. Στα βρακιά. Ψέματα είναι. Δεν νομίζω, εντάξει, απλά τον... Δεν μου λες ναι. εσύ κύριε Μπάμπη. Να αργαλώ. Και το δικό σας το ράδιο. Ναι. Από και κάτι άλλα ράδια. Ναι. Αυτοί, όλοι οι παοκτσίδες. Ναι. Όταν μπήκε το γκολ. σαν τις κλώκες πήγε να δει, σαν τις κλώσεις. Δεν ξέρω, δεν άκουγα ραδιόφωνο. Ναι. Δεν άκουγες. Όταν έβαλε γκολ ο Άριστη. Όταν έβαλε γκολ ο Άριστη. Δεν άκουγες. Σιγά. Όταν μπήκε το γκολ. Ναι. Έλα. Μπάμπη, άκου.
Όταν μεταδίδεται στο γήπεδο, ας πούμε, ή στο Χαριλάου ή εκεί, είναι παοξίδες στην Τούμπα, ας πούμε. Στο Χαριλάου, άμα ήταν τώρα ο Χρήστατος, ήταν άργιο, θα ακουγόταν ως εδώ. Μέχρι τώρα θα ουριάζε. Ναι. Όταν μπήκε τον γκολ του Άρη, ο Άρης δεν ήταν, λέει, για το offside όμως δεν ακούω. Δεν υπάρχει offside. Offside γιατί του Αριανού η μύτη περνούσε λίγο πιο μπροστά. Μάλιστα. Η μύτη του δεν ήταν. Μίλα ρε, τι μίλα. Πήγε το γκολ και ξέρεις τι κάνει. Και λαϊδάει ο Χαραλάμπης σήμερα. Και λαϊδάς. Όχι, λαϊδά, όχι. Εγώ δεν μου λες την Παρασκευή, όχι την Πέμπτη ήταν. Ναι. Τι σ' είχα πει. Τι είχες πει. Δεν θυμάσαι. Πού να θυμάμαι τώρα την Πέμπτη. Περάσαμε τόσες μέρες. Γιατί δεν θυμάσαι τα άλλα τα. Εσείς δίνατε και εσύ έδωσες. 3-2 είπα εγώ. Είπα 3-2 ματσάρα. 3-2 είπες. Το είδα. Ναι, εντάξει, ναι. Το είπα. 3-2. Εγώ τι είχα πει. Είπα Ισοπαλία 1-1. Α, να τα. Δικαιώθηκες. Τι να τα ψέματα. Όχι, είναι. Αλήθεια. Τα είναι καταγεγραμμένα. Ναι. Καταγεγραμμένα όλα. Μάλιστα. Έγινε χαρά. Βγάλτε να δούμε. Θα το βγάλουμε. Σε χαιρετούμε να πάρουμε τη γραμμούλα. Εσένα μας έλεγα βάλει στίχημα, ναι. Όπως την άλλη φορά κάποτε για... Ναι. Να μην τα λέμε. Ναι. Γιατί είπα ο Ξύδης, άμα χάνει τις στοιχήματα, δεν τα δίνεται. Γι' αυτό μια μπουγάτσα δεν φάγαμε από πάξη. Εγώ αυτό έχω να πω. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω. Μήπως θέλεις να σου πω κι άλλα. Όχι, να πάρουμε γραμμούλα. Μιλήσει και κανένας άλλος. Άντε. Μπα, γιατί να μιλήσει, τι σήμερα μιλάμε. Εντάξει, μπορεί αργιανός θα είναι, αργιανός θα είναι. Άντε, φιλιά, τσάω. Εδώ με το συνδυόμαστε και με την αίθουσα σύνταξης και με το VAR. Δεν υπάρχει offside, λες, φίλο μου Πασχάλη. Καθαρότατο, Σκέφτομαι ότι σε αντίθετη περίπτωση να παίρνει ο Πάκ, φαντάζεσαι. Με αυτό το τέρμα να παίρνει το παιχνίδι. Ναι. Τι θα γινότανε τώρα. Όπως έδωσε το πέναλτι στον πρώτο γύρο. Στο πρώτο δεν ήτανε. Δεν ήτανε πέναλτι. Όχι. Μάλιστα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς το να. Γεια σου Πασκαλάρα. Γεια σου. Βαγγέλη σήμερα. Έλα ρε Παγκο. Γεια βρε. Χθες ο Άρης πήγαινε στην Τούμπα και ο Πάος του πήρε εκεί. Μπάντε εγώ την προηγούμενη εβδομάδα όλοι είδες. Προσπάθησα να κρατήσω πολύ χαμηλά την μπάλα, έτσι δεν είναι. Και γενικά ήταν χαμηλά η μπάλα. Ναι, ωραία, εντάξει, οκ. Ήξερα αν είστε κανείς, γιατί είναι λαού. Είπαν ότι όλα είναι νούμερα, πηγαίνουν σε μια έδρα που τα νούμερα, έτσι, στο ποδόσφαιρο, δεν μπορείς να τα απορρίψεις. Λοιπόν, αλλά αυτό εχθές, έτσι όπως έγινε το ΜΑΤ, δεν νομίζω ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ την προηγούμενη εβδομάδα κάθονται σε εμάς να μας δώσουν συμβουλές για το πώς θα φτιάξουμε την ομάδα μας και να δούμε την ομάδα μας. Και σε ένα παιχνίδι 90 λεπτά που κάνανε μία φάση, μία τελική, να κάθονται και να ασχολούνται με το offside. Ποιο ρε, μόνο τον γκολ που βάλανε και ένα σου του Πέλκα στο δεύτερο. Τίποτα ρε Πασκάλη, τίποτα. Είπα μην είναι νούμερα. Εγώ το είπα την προηγούμενη εβδομάδα ότι πάει ο Άρης σε μια έδρα που ήταν δύσκολο. Ακούγαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα 4, 7, 8, 5 αυτά. Όλοι αυτοί που τα λέγανε αυτά εδώ πέρα τώρα, Πασκάλη μου, είναι αυτοί που βγαίνουν από χθες και λένε όλα τα νοψάει, τα νοψάει, τα νοψάει. Δεν κοιτάνε εκεί που δεν κάνανε, δεν περάσανε το κέντρο σε κάποια φάση. Την πρώτη φορά περάσανε το κέντρο και τον δύο ερήνια. Και εκείνο, εντάξει, ο Κουέστα κάπου κοιμήθηκε εκεί. Εγώ σαν οπαδός είμαι πολύ δυσαρεστημένος από χθες. Πάρα πολύ. Μα εγώ το είπα από την αρχή αυτό. Ούτε πανηγύρια ούτε τα λοιπά. Και κάποιοι που λένε ότι πήραμε χ και χαιρόμαστε, αυτοί ήδη ήταν κάποτε που βγάζανε τρακτέρ και κάτι άλλα εξυπνάκια, τα βγάζανε στα social media και τώρα αυτές λένε για το χ. Λοιπόν, όταν βγάζετε το τρακτέρ και όταν κάνετε αυτά τα πράγματα, θα δέχεστε και τις συνέπειες. Άμπραβο. Και αεροπλανάκια και ιστορίες. Θα δέχεστε και τις συνέπειες μετά. Εντάξει, ούτε η πόλη ανήκει σε κανέναν, ούτε η πόλη είναι κανενός, ούτε τίποτα. Κανείς δεν είναι κανενός, θα έχουν πει αυτά και οι συνάδελφοι καλλιτέχνε. Κοίταξε να σου πω κάτι, ο Αριανός, θα πρέπει να ξεχάσει, θα πρέπει να τα πει. Έχει τόσα χρόνια, και όσο για τον πιο προηγούμενο που έλεγε ότι παίξαμε προς τους κοστήρες και παίξαμε εδώ και παίξαμε εκεί, θα τον ενημερώσω ότι σαν εχθές, 9 χρόνια ο Άρης πάτησε τα καλύτερα γήπεδα της Ευρώπης.
Και είχαν μια ξεβολεπέστατη εμφάνιση. Πέσαμε στο μάτι περσί. Σαν εχθές. Λοιπόν, εμείς αυτά κρατάμε. Εσείς αν θέλετε να κρατάτε εκείνα, κρατάτε τα και να κάνει η ομάδα σας μια τελική. Στο όλο παιχνίδι. Δεν γίνεται. Πήγαμε το που πήγαμε και που πατήσε, που πάτησε αυτή η ομάδα και που έπαιξε αυτή η ομάδα. Το Σαββάτο θα έρθω από εκεί. Μάλιστα, να τα. Να ξέρεις από εκεί γιατί σου έχουμε και κουμπάρους να πούμε και έχουμε παρεούλα εκεί καλύτερα, ναι. Λέμε μια χαρά. Οπα, πού θα πάτε, χωρίς εκείπεδο. Α, έχουν παρεούλα και τέτοια. Θέλω να σε δω και θέλω να σε δω κιόλα. Έγινε. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας στον απόϊχο του χθεσινού παιχνιδιού. Φαντάζομαι ότι και ο κόσμος δεν ήταν και πολύ ευκαιρία χθες να τα απολυπεί. Δεν είχε γραμμές τέτοια όχι, αυτά. Μπάμπι, τώρα όλοι να ξεθυμάρουν. Είναι το θέμα ότι φάγανε γερή κεφάλια. Ναι. Απ' την άποψη ότι δεν περιμένα τέτοιο Άρη. Εδώ δεν το περίμενε ο ίδιος ο προπονητής. Ναι. Εντάξει. Κεφαλιά θα το έλεγε σαν όντως το πράγμα. Κεφαλιά το παιχνίδι επηρέασε. Γιατί πάλι. Ευνοήθηκαν από την τύχη. Ναι. Όπως κάνουν μια ζωή, τυχεροί. Το θέμα ήταν να επηρεαζόταν άμεσα η ομάδα από αυτό το αποτέλεσμα. Παραμένει διαφορά σήμερα όπως είναι φυσιολογικό να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Όπως είπα από την αρχή της χρονιάς ότι ήταν ταγμένο αυτό το πρωτάθλημα. Οπότε, μάλιστα. Ό,τι και να μου λένε, δεν υπάρχει. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Άρης διάβασε ο Παντελίδης μάλλον διάβασε καλύτερα το παιχνίδι. Βρήκανε ένα Ολυμπιακό σε μεταβατικό στάδιο για μένα. Ένα Παναθηναϊκό ο οποίος δεν υπάρχει. Η ΑΕΚ ο άλλος ας πούμε δεν ξέρω τι κάνει, τι δεν κάνει. Έναν Άρη τώρα να χτίζεται, του χρόνου όμως. Του χρόνου όμως ψάξτε το δεύτερο. Πάνω από τη δεύτερη θέση θα έχει του βάρη. Θα έχει λαϊκά δικαστήρια, ναι, θα το πάρει του χρόνου. Και αυτό που ενδεχομένως δεν περίμενε κανένας από τους φίλους του ΠΑΟΚ, ίσως και ούτε καν ο προπονητής του, ήταν η διάρκεια που είχε η ομάδα του Άρη όσον αφορά το pressing και τα τρεξίματα. Δεν το περίμενε κανείς. Αυτοί μπήκανε, σου λέει θα κλειστεί ο Άρης πίσω και θα παίξει. Δεν περιμένανε το πρεσάρισμα να είναι τόσο ψηλά. Ναι. Και σε μεγάλη διάρκεια και καθόλου σε όλο τον αγώνα. Όλο τον αγώνα. Περίμενε ότι κάπου εκεί στο 60. Στο 60 που. Εμείς τώρα είναι η δουλειά, μην τα δώσουμε όλα μια κλωτσιά. Εντάξει, χάσαμε 2 βαθμούς χθες. Ναι. Τους χάσαμε δηλαδή. Να κερδίσουμε το Χανούμι και να τελειώνει το έργο. Μάλιστα. Άρης ΑΕΚ την επόμενη αγωνιστική. Αλλά στις σου λέω. Η ώρα το Σάββατο. Ουέ και μη κάνουν κάνα κλαρίνο από το Δόνι. Ναι. Μέχρι που το χάνουν. Δύσκολα. Το λέω μετά. Ναι. Άκου που σου λέω. Αν ο Άρης δεν κερδίσει την ΑΕΚ μετά τι. Μετά άμα θα βγαίνουν και θα σου λένε. Είναι αυτά που λες. Λέω χωρέ παιδί μου, θα βγαίνουν και θα σου λένε τα δώσεις όλα με τον ΠΑΟ. Ποια έδωσα όλα με τον ΠΑΟ. Έχω να δώσω ακόμα. Δεν έχω εγώ κύπελα και αυτά. Έχουν και κύπελο. Άμα γεια. Αλλά εντάξει. Παίζουμε τη θηγατρική. Μη βάζει μέσα το κύπελο. Θα αρχίσουν να σε παίζουν τη θηγατρική σου λέω. Η θηγατρική είναι δυνατόν μια θηγατρική να κερδίζει και να βάζει τώρα τα δεδομένα. 2-1, μια χαρά. Με την πλάτη στον τοίχο πρέπει να παίξει η ομάδα. Απόδοση φουλ στο στοίχημα. Όλα καλά. Την Τετάρτη νομίζω έχουμε. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη έχουμε και κυπελάκι. Γενικά θα είναι μια πάρα πολύ γεμάτη ομάδα. Εβδομάδα. Στα αποτελέσματα έτσι για να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση. Σας δώσαμε εδώ το λόγο επειδή γιατί το κρατάω. Ναι. Σας δώσαμε τον τεράστιο διπλό του Λεβαδιακού. Καλά, και ακριβές. Στο δεύτερο γύρο δεν έχει σημασία. Τα είπε κανείς. 0-1 ακριβές σκορ. Σας δώσαμε εδώ από το λόγο επειδή απόδοση 9 νομίζω είχε. Κάτι τέτοιο. Ο μεγάλος Λεβαδιακός του Κομπότη. Η Μπαρτσελόνα του δευτέρου γύρου. Βεβαίως. Σας δώσαμε το 1-1 του Αστέρα Τρίπολης με τον Ατρόμητο. Τα άλλα δεν τα πιάσαμε. Αλλά δεν πειράζει. Αλλά δύο σκοράκια. Είναι... Και 0-1 τώρα σου. Εντάξει, με παίρνει το Σαββάτο τηλέφωνο το κουμπαράκι μου. Μου λέει παίξε την Τούμπα στο ημίχρονο χ τελικό. Και 1-1 ακριβές σκορ. Σόπα, το έπαιξε αυτός. Τον παίρνω χθες, λέω άντε, λέω οικονόμηση, έρχομαι, δεν τα έπαιξα, λέει. Καλά, τι τα λες, έτσι στο τζάμπα και εγώ πόσα λέω, έτσι στο τζάμπα. ΑΕΚ Απόλλωνος Μύρινης 2-1, Πανιώνιος, ναι, με τα χίλια ζόρια εκεί, Πανιώνιος Παναθηναϊκός 2-0, ο Παναθηναϊκός είναι σε μια διαρκή πτώση. Αυτό ξέρεις τι ήταν τώρα. Ναι, θα ξεσπάσει λες με τον ΠΑΟΚ. Όχι ρε φίλε, είναι όλα, Πανιώνιος κινδύνευε ρε. Κινδύνευε ο Πανιώνιος. Κινδύνευε. Είναι κοντά. Αλλά και ο Παναθηναϊκός δεύτερο γύρο δεν δείχνει. Πού γιας βλέπω πηγαίνει Φούντογλου. Ωραίος. Ξάνθη Λεβαδιακός 0-1 σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε σε 2 ημέρες. Ξεκίνησε το Σάββατο και ολοκληρώθηκε την Κυριακή.
με τον αέρα εκεί να τα παίρνει όλα παραμάζωμα, αλλά τον διαιτητή να επιμένει να το ξεκινήσει διακόπη κάπου στο 23 του Σαββάτου. Λαμία Λάρισα 2-1 και Παοκάρης 1-1 χθες το βράδυ στο κήπεδο της Τούμπας. Σήμερα το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με 2 αναμετρήσεις, 5 και 4 Ολυμπιακός Πειραιός Όφη και Πανετολικός ΠΑΣ Γιάννενα. Στη βαθμολογία που είπε και ο φίλος, ΠΑΟΚ πρώτος με 58, Ολυμπιακός δεύτερος 48, ΑΕΚ 43, Ατρόμητος 40, Άρης 34, Παναθηναϊκός 31, Πανετολικός 27. Ουσιαστικά ο Πανετολικός είναι ο διώκτης του. Σήμερα θα χάσει. Θα χάσει, λες. Το δίνω από τώρα. Το δίνεις από τώρα, Πανετολικός ΠΑΣ Γιάννενα διπλό. Ξάνθη 27, Λαμία 27, Πανιώνιος 26, Αστέρας Τρίπολης 22, Λάρισα 22. Γιάννενα 20, αν κερδίσουν τα Γιάννενα περνάνε από πάνω και ρίχνουν 0-1 είναι αυτό. Ναι. Ρίχνουν τη Λάρισα για τον Αστένα στην ζώνη του υποβασμού. Λεβαδιακός 19, Όφη 17 και Απόλλωνος Μύρης 9. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Δευτερολογώ, Μπάμπη, συγγνώμη. Βεβαίως. Για το offside που είπαμε, για τον goal offside του Άρη. Ναι. Αν δεν το μετρήσει, είναι υποχρεωμένος να δώσει πέναλτι. Πέναλτι, αυτό το είδα. Δεν το είδε. Ναι. Ξανακάθε εδώ στη φάση και δε ο Κρέσπο πώ κάνει τον ποινή. Γιατί αυτό δεν το έχει πει κανένα μέχρι τώρα. Ναι, πρώτα εσύ το λε αυτό, γι' αυτό δεν το παρατηρήσατε. Ξαναβάλλετε τη φάση να τη δείτε, δείτε ο Κρέσπο πώ πιάνει τον ποινή. Αν ο ποινή δει ότι ο Βέλε δεν μπαίνει στη φάση, θα πέσει κάποιο και είναι Μάρ πέναλτι. Δείτε πόσο πιάνει ο Κρέσπο τον ποινή. Γιατί είναι και γκολ, είναι και πέναλτι. Μάλιστα. Ένα-δύο Άρη και γκολ και πέναλτι. Στην ίδια φάση σου λέω δεν το βρέθω πως πιάνει τον ποινή. Αλλά δεν πέφτει τον ποινή γιατί έχει να πούμε ότι η μπάλα πάει στο δέμε. Εάν πει ο ποινή ότι η μπάλα πάει κάπου αλλού είναι έτοιμος να πέσει. Και πρέπει να πέσει γιατί είναι πέναλτι. Μάλιστα. Αυτό. Ήθελα να το κάνω στο παρατήρηση πρωί το φτάσεις. Θα το κοιτάξουμε. Εδώ θα επιληφθούμε του ζητήματος. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αν ο ΠΑΟΚ έβαζε ένα τέτοιο γκολ, τώρα θα είχαμε μια διαφορετική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Mm. Δεν θα με κάνει και ιδιαίτερη εντύπωση. Όχι ότι είναι offside. Ναι. Αλλά άμα το βάζανε αυτοί θα ήταν offside. Έτσι. Τελείωσε ένα. Ξεκάθαρα το πράγμα. Ναι, ρε φίλε, πώς θα γίνει. Δηλαδή τώρα παίζεις με αυτούς εδώ. Mm. Στον πρώτο γύρο παίρνουν το μαϊμού πέναλτι. Στην ουσία εγώ έχω χάσει από μόνος μου. Ναι. Δύο βαθμούς θες. Ναι. Και τρεις στο Χαριλάου, πέντε. Πέντε. Και ο Ολυμπιακός που δεν έπρεπε να με κερδίσει. Ναι. Ο Παναθηναϊκός, 8. Έβαλε, και Παναθηναϊκός. Και 2-10, ορίστε η διαφορά. 10, ναι. Άρα 34-44, μια χαρά. Ο ΠΑΟΚ θα ήταν στους 50. Γιατί εκτός από τα κοράκια που τους ευνοούν συνέχεια, αυτούς θα θέλει και τύχη. Ναι. Άρα ουσιαστικά είναι πλασματική διαφορά αυτό μαζί. Θα ήταν τώρα, θα πέσανε πάω κάτι για το πρωτάθλημα. Όχι, να, πέντε φίλε. Πάνω, πέντε κάτω. Δεν έπαιζε κανείς για πρωτάθλημα. Βάλε και ένα Πανιόνιο. Ήταν ταγμένο. Να, ήταν ταγμένο, μάλιστα. Ήταν ταγμένο. Με μια λαμπάδα δηλαδή. Κάπως έτσι. Δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά. Όλοι έχουν. Δηλαδή, εσύ τώρα τι πιστεύεις. Ότι που λένε όλοι αλλάξαν τα κόζια στη ΕΠΟ και αυτά. Άμα ήθελε κάτω να το πάρει, θα το είχε καθαρίσει σε 0 χρόνο. Αυτό ίσως να είναι ένα δείγμα αλλαγής. Ένα δείγμα αλλαγής. Τι αλλαγή? Το ότι δεν πήγε το πρωτάθλημα, δεν πάει κάτω στην Αθήνα. Ισονομία πάλι. Μόνο σου τα λες τώρα. Ότι αν ήθελαν από κάτω θα το παίρνανε. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή θα κάνανε. Και αν βάλεις συγκριτικά τώρα. Ναι. Γιατί. Δεν το θέλανε δηλαδή από κάτω. Για άλλες ομάδες δεν ασχολούνται. Ναι, δεν το θέλανε από κάτω το πρωτάθλημα. Αλλά δηλαδή. Όσες φορές εγώ είδα το Γαύρο, έχει καλύτερη ομάδα από αυτούς. Ναι. Έχει, ρε φίλε. Στα μεταξύ δεν το απέδειξε. Τι στο μεταξύ. Στο πρώτο γύρο έπρεπε 8-0 να λήξει. Και στο δεύτερο εδώ έπρεπε να φάει άλλα τόσα. Έκανε ο άλλος το σουτ, βάρισε στην πλάτη του άλλου, μπήκε τον γκολ. Ως τότε δεν έχαναν οι άλλες ευκαιρίες. Εδώ στα μεταξύ τον, στο δεύτερο γύρο. Καλημέρα στη γραμμή πάνω. Καλημέρα, καλημέρα. Έλα και κάνει κρύο στη γραμμή όταν είσαι στον αέρα. Έλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Το κυτρινό μαύρο λόγο επειδή σήμερα. Έτσι, μπράβο. Παίζανε δύο ομάδες. Η μία έκανε 100 δραχμές και η άλλη έκανε 5. Ναι. Οι φίλαθλοι της ομάδος με τις 100 δραχμές είπανε πολλά την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα μας λένε για τη βαθμολογία. Εγώ ξέρω να πω ότι τα δύο παιχνίδια στην έδρα τους, αν θα τα δούνε, είναι ευχαριστημένοι από την ισοπαλία. Γιατί ρε, και στο Χαριλάο το ίδιο, τι? Περίμενε, μην βιάζεσαι, δεν φτάσαμε εκεί. Δεν φτάσαμε εκεί, μιλάμε για την έδρα τους, εκτός φτάσαμε στην έδρα τους.
Δύο παιχνίδια λοιπόν στην έδρα τους είναι ευχαριστημένοι από την ισοπαλία. Έτσι πως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Για ένα πράγμα, Πασχάλη, πρέπει να το θαυμάσουμε. Να το πω με την καλή τη λέξη, γιατί δεν γουστάρω να μιλάω για τα λάθη, δεν μ' αρέσει. Η λέξη με τα τέσσερα γράμματα είναι συμβεβλημένη σε πολλά παιχνίδια με τη δικιά μας την ομάδα, με τον ΠΑΟΚ. Εμείς δεν είχαμε αλλαγές να βάλουμε, είχαμε τον Ιτζόγλου των 100 δραχμών και άλλοι βάλανε το 1000 δραχμών πέφτει. Ή μήπως δεν είναι έτσι. Έτσι είναι. Αποδεικνύεται ότι στο ποδόσφαιρο δεν παίζουν τα χρήματα. Παίζουν σε διάρκεια, σε διάρκεια. Τώρα σε ένα παιχνίδι, ναι. Διότι αν η μπάλα περάσει, πρόσεξε μετά, αν δεν γίνεται δουλειά, αλλά... Ναι. Τι να κάνουμε, δεν πέρασε. Αν περνούσε και βάζα εγώ πρώτος γκολ, θα βλέπαμε και την τελική κατάληξη του παιχνιδιού. Θα μου πει τώρα κάποιος, ναι, αλλά ρε φίλε, στην έδρα σου που έβαλες το πρώτο λεπτό γκολ. Θα του πω κι εγώ ότι αν τη γυρίσει την μπάλα ότι κινεί στα πλάγια του Γιουνές και κάνει το 2-0, εσύ πες μου ότι θα κερδίσεις. Και βάλει και ο Γιουνές τον πέναλτι. Όχι, άστο ρε παιδί μου, ας γίνει 2-0 και γύρισε το. Εγώ θα σε παραδεχτώ. Δεν έδειξε η ομάδα του ΠΑΟΚ στα παιχνίδια μαζί μου ότι είναι καλύτερη από τη δικιά μου φέτος. Έξω από τα αποτελέσματα, έτσι. Μιλάμε για τις εξελίξεις των αγώνων έτσι πως πήγανε τα ματς. Δηλαδή, ΠΑΟΚ Απόλλων έχουμε ένα σκορ 5-1, έτσι. Τι να πεις εκεί πέρα ότι μία η ομάδα ξέρω εγώ και η άλλη ξέρω τι. Λέω ένα παράδειγμα. Δεν ήταν καλύτεροι από εμάς και στα τρία παιχνίδια και το ξέρουν πολύ καλά. Είχανε την τύχη να μην χάσουν. Είχανε την τύχη να μην χάσουν. Γιατί ουσιαστικά, εάν είχαμε τύχη και βάζαμε εμείς είτε στο σου του Γκαρσία, είτε στην κεφαλιά του Γκαρσία, είτε ρε παιδί μου στη ματή για το σουτ να πάει να καρφωθεί. Όπως καρφώθηκε του Βιερίνια. Στην πρώτη, όχι ευκαιρία, στην πρώτη τους προσπάθεια. Α, μην ξεχάσω, είχαν ναι και μία του Μπίσεσβαρ που έκανε τσάφ εκεί με τον αμυντικό. Είχε και ένα σούτο πέλαγας. Ήταν καλή ευκαιρία, ναι, και εκείνη ήταν καλή ευκαιρία, ναι. Αλλά τελικά, ποιος πρέπει να κλαίει για το αποτέλεσμα, εμείς για αυτή. Εμείς κλαίμε. Και εμείς. Λοιπόν, και κάτι ακόμα για κουκούλες. Ο κύριος Γοχάκος του Ηρακλή, ο παράγοντας πριν κάποια χρόνια, για το φίλο τον ήρωνα τον Παοξή, φιλαράκι της Κουκούλες, στη Θεσσαλονίκη, με γεγονότα, όχι με σα και αν και όταν και πίσω τις κουρτίνες, προστατευόμενο μέλος ήτανε το σωματείο σου, παλικάρι, μέχρι και το Φίνικα Πολύγνη έχεις καταδώσει. Μάλιστα. Αν δεν κατάλαβες που κατάλαβες, για έγινε. Τον ήρωνα μιλάω. Σε χαιρετούμε. Άντε καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Επίσης. Για κάποιους καλή, για κάποιους πιο μέτρια, για κάποιους πιο δυσάρεστη. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Άντε και μία μαζί, μια δίνει την πόρτα. Πολύ κλάμα ρε παιδιά, πολύ κλάμα. Σε απέκλεισα από το κύπελο. Σου έριξα τη φάπα την ποδοσφαιρική. Σε έστειλα από το κύπελο. Σε νίκησα μέσα στο Χαριλάου και έφερα μια ισοπαλία στην πιο άσχημη μέρα και έχεις βγει και πανηγυρίζει. Ρε φίλε, δεν ήταν άσχημη μέρα σου. Ήμουνα καλύτερος από σένα. Καλύτερη ομάδα. Τι βλακίες λέτε τώρα. Άσχημη μέρα. Ποια ήταν η άσχημη μέρα. Λοιπόν, και όσο για τις κουκούλες που δεν θέλουμε να μπαίνουμε σε αυτή. Τέλος πάντων, ναι, ας την αφήσουμε αυτή την κουβέντα τώρα πρωί-πρωί. Βέρμαχτάρις, φιλικό. Τι άλλο να πούμε. Βέρμαχτάρις, την ώρα που ο ΠΑΟΚ έχει χάσει δύο ποδοσφαιριστές στον πόλεμο. Τι να πούμε άλλο. Τέλος πάντων, μην το πάμε εκεί πέρα. Άστο. Έγινε. Βγήκε και μας είπε για τις κουκούλες. Εντάξει. Φιλικό με τη Βέρμαχτ. Εσείς είχατε και ψευδόνυμο συγχωρεμένο μου. Άστο. Χαιρετούμε. Τσάω, τσάω. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, άμα να κάνουμε την μικρή μας την ανάπαυλα. Πήγε 7 κιόλας. Δεν πήγε 7 τίποτα και δεν είπαμε τίποτα. Ναι, ναι. Όχι, εγώ ακούω. Είμαι ακουστικός σήμερα. Έτσι, νομίζω ότι περισσότερο δεν θα ακούγες τόσο πολύ στα μάξια, μα ήσουν να μα δουλεύεις. Όχι, εντάξει. Εντάξει, φέτος μας δίνεις την προσοχή σου αποκλειστικά. Yeah. Φαντάζομαι το πρωί δεν έχει κάτι άλλο να ακούσεις. Δεν κάνει ζάπινγκ. Δεν κάνει ζάπινγκ όπως πέρυσι. Το φλαράκι σου πήγε άλλες. Αργά κάνει τώρα. Λοιπόν, θα πάω κάνουμε μια μικρή διαφημιστική ανάπαυλα ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του Λόγω Επειδή. Και επιστρέφουμε εδώ με
με ιστορικές καταγραφές, με πολεοδομίες, με όλα όσα παρέρχονται. Ποτέ να πάω κάρης δεν μένει ή δεν συζητιέται το αγωνιστικό. Αρχίζουμε. Τι έκανες εκεί, εγώ παλιά αυτό. Κανένας δηλαδή. Χθες για το παιχνίδι, κανένας δεν μίλησε ουσιαστικά. Δεν μίλησε γιατί και τους είδες τώρα. Το ότι δεν ήταν ωραίο μάτς. Όλοι οι λαλίστατοι χαθήκαν, δεν βγαίνουν. Εντάξει, βγαίνουν σιγά σιγά τα πούνε. Αλλά κανένας δεν είπε ότι ήταν ένα κακό παιχνίδι. Ένα κακό παιχνίδι και από τις δύο πλευρές. Δεν είχε φάσεις, δεν είχε τίποτα. Αυτό το πράγμα ότι ξέρεις, ήμασταν εμείς κακοί, δεν παίξαμε. Κάτσε ρε φίλε, δεν σάψα εγώ να παίξω. Ισχύει αυτό, ισχύει αυτό. Κλείδωσε ο Άρης τα του του ΠΑΟΚ το κέντρο, δεν άφησε να αναπτυχθεί σε καμία περίπτωση. Μέχρι και πώς θα λένε αυτοί, τα ούζα που λέμε εμείς του Παντζέμου, τις μπάλες όταν πήγαινε η μπάλα εκεί και εκεί πρεσάραμε. Ναι, πήγε, έκανε μια μανούρα ο τέτοιος, ο Λάρσον εκεί σε ένα μπολμπόι. Πάμε διάλειμμα. Μάλιστα, καλά, έγινε. Διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λίπερο 107,4 στο πρωινό της Δευτερούλας μας. Παρέα με τον φίλο μου τον Πασχάλη. Ήπιος είσαι, ήπιος. Μου έλεγε τι μου έλεγες εκτός αέρα, πού είναι οι παλιές εποχές. Ποιες παλιές. Για πες αυτή την ιστορία που μου έλεγες τώρα. Που ήρθα να με διρούν, να τους αίρες. Στο Λίπερο, πόσα μηνύματα είχες. 332. 332 και όλα σε πινελικό να ναι. Παλές εποχές, καμιά 15ετία, πόσο είναι. Τόσο, 10-12 χρόνια. Δεν είχε ούτε Facebook, ούτε Facebook, τίποτα. Μηνυματάκι και full. Δρόμο. Τι τους είχες κάνει τότε. Είχα πει κάτι στον αέρα, με νευριάσαν και έγινε χαμός. Σήμερα όμως είμαστε πρωινοί, είμαστε ήπια. Τώρα εντάξει, ναι, να μην σε κόψουμε και τη δουλειά. Βέβαια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Πάπη. Καλώς τα. Καλημέρα, Πασχάλη, καλημέρα. Καλώς τα 4-0, 5-0, 7-0. Όχι, εγώ δεν είπα 4-0, είπα 3-1, Πάπη, έτσι. Ναι, το είπες. Ναι, ναι. 3-1 είπα, γιατί είναι ένα σύνηθες σκορ για τον ΠΑΟΚ. Έτσι, βέβαια, ο Άρης έκανε το καλύτερο του παιχνίδι, πραγματικά πίεσε πάρα πολύ. Εγώ διαφωνώ, γιατί όταν υπάρχει πίεση, άμα σωστά αναπτύξεις την μπάλα και φύγει σωστά από τα πόδια σου πλάγια, θα δημιουργείς πολλά θέματα, αλλά κάνει, είχαμε πάρα πολλές λάθος μεταβιβάσεις. Δεν ξέρω κι εγώ πόσες. Πραγματικά, δηλαδή και ο Βιερίνη ήταν πολύ κακός για να μπορεί να βάζει την κολάρα. Αλλά έχει κάνει, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, πάρα πολλά λάθη. Ίσως ο Άρης δεν το πίστεψε κιόλας τόσο πολύ. Ήταν πολύ διστακτικός επιθετικά. Ο Άρης κοιτούσε τόσο τα νότα του, δεν ξέρω. Ο Άρης έπαιξε για μένα όσο μπορούσε. Δεν είναι χαζός. Ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ, άμα βρει λίγο σωστούς χώρους και βγάλει την μπάλα λίγο μπροστά, θα το δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Εγώ νομίζω ότι έπαιξε όσο μπορούσε, χωρίς να έχει ιδιαίτερη φάση μέσα στο παιχνίδι, πέρα από κανένα δυο σουτ έξω την περιοχή και μια κεφαλιά του Ματέο, θυμάμαι, που πέρασε έτσι δίπλα από το δοκάρι, με ένα γκολ αντικανονικό, έτσι να το λέμε γι' αυτό, Πασχάλη, γιατί το γκολ είναι αντικανονικό. Καθαρό γκολάκι ήταν, καθαρό. Αυτό το γκολ, άμα το έβαζε ο ΠΑΟΚ, έτσι, θα κάνατε καμιά 12 εκπομπές. Μέχρι τώρα θα είχαμε εκπομπή. Όπως και το πέναλτι στον Μπίσερ Βαρ, που για μένα δεν είναι θέατρο καταρχήν. Έτσι. Δεν υπάρχει εκεί πέναλτι τώρα. Μη λες τώρα. Πασχάλη, αυτά εδώ. Αν αυτό το πέναλτι γινόταν εις βάρος του ΠΑΟΚ, θα φωνάζα σήμερα όλοι ότι τον ευνοεί η διαιτησία. Έτσι. Όπως και οι δύο κίτρινες που χαρίζει ο Νακάκη. Η μία είναι στο πρώτο ημίχρονο, πεντακάθαρη δεύτερη κίτρινη. Και οι άλλοι στο δεύτερο περίπου εκεί στο δεύτερο που ας πούμε δεν πάει, χτυπάει τον παίκτη, βάζει το πόδι του για να διώξει την μπάλα και πέφτει ο άλλος πάνω, δεν το χτύπησε. Στο πρώτο όμως, καθαρά με πρόθεση κιόλας, εφόσον τον έχει περάσει ο παίκτης, το σηκώνει από πίσω τα πόδια, οφείλει να του δώσει δεύτερη κίτρινη και κατά δυο δικές σας που τις έπνιξε από πίσω χτυπήμα. Η φάση καταρχήν γίνεται μπροστά μου, ο διαιτητής κοιτάει τον Τζανακάκη και του βάζει το χέρι στο κεφάλι του και το λέει σκέψου του λέω ότι έχεις δεύτερη κίτρινη, ότι έχεις μια κίτρινη και με αναγκάζει να σου δώσω άμα κάνεις σκληρό μαρκάρισμα. Από εκεί πέρα ο Τζανακάκης ήταν βέβαια προσεκτικό στο παιδί. Εγώ που με χαρίστηκε κίτρινη κάρτα, να πω ότι ο Μάτος έφαγε κάρτα μπροστά μου, η οποία δεν ήταν κάρτα, του κάναν φάουλ στην ουσία, επιθετικό, γιατί ο άλλος πάει με τις χάρες. Και επειδή πέσα πάνω του υπέκτες του Άρη, έδωσε κίτρινη κάρτα στο Μάτος. Ενώ στην αρχή του είπε ότι εντάξει, οκ, okay, φύγε. Μετά το φώναξε τότε σε κίτρινη κάρτα. Και στο δεύτερο δυο χτυπήματα δεν θυμάμαι ποιοι ήταν. Γιατί δεν το βλέπα και καλά. Ξέρεις, μέσω του ίντερνετ δεν το βλέπαμε καλά εμείς.
Δεν πήγαμε, δεν γίνε... ναι, δεν πήγαμε σε... σε γήπεδο. Δεν ούτε πήγες, σε... το βλέπεις streaming. Ναι. Oh. Δεν έχει πρόβλημα τότε, δεν μπορείς να δεις καθαρά. Λοιπόν, εγώ ξέρω να πω ότι το αποτέλεσμα δεν το διαμόρφωσε η διαιτησία. Το διαμόρφωσε η διαιτησία γιατί βάζει goal offside. Όχι, άμα δεν πει goal offside δεν το διαμορφώνει η διαιτησία. Όχι, όχι. Άμα πει ένα goal κανονικό το διαμορφώνει η διαιτησία. Απλά στεκόμαστε όλοι στην γενική εικόνα κυρίως του ΠΑΟΚ και λέμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε τόσο καλά. Για μένα πάντα είναι σωστό να κάνεις μια αυτοκριτική. Από την άλλη μην τα ρίχνουμε πάντα κιόλας στους παίκτες. Έχουν δικαίωμα και αυτοί να κάνουν ένα κακό παιχνίδι. Κάτσε ρε φίλε, οι παίκτες δηλαδή, γιατί δεν λες ότι δεν τους άφησε ο Άρης να κάνουν παιχνίδι. Μα το είπα, ο Άρης πίεσε, είπα σωστά ψηλά, έκανε το καλύτερο του καταρχήν, παιχνίδι. Καταρχήν γέμισε τα τούσου που είναι τα άκρα. Όχι, δεν έκανε, δεν έκανε αυτό το πράγμα. Τα γέμισε και ο, Λάρσον, και ο Λάρσον και ο Ματέου πρεσάρουν μέχρι πίσω. Πιέσα πολύ στο κέντρο, δεν σε αφήσανε να πάρεις ανάσα. Και ο Ολυμπιακός πρέσαρε, έτσι, γιατί πρεσάρισμα από πρεσάρισμα έχει διαφορά. Δεν λέμε, λέμε όλοι πρεσάρουν, αλλά άμα μπάλα φύγει σωστά από τις πίσω ζώνες, δημιουργείς θέματα. Απλά στον, στον Ολυμπιακό είχες την ευτυχή συγκυρία να προηγηθείς πάρα πολύ νωρίς και να αλλάξεις εντελώς τη ροή του παιχνιδιού. Εσύ, Μπάμπη, οι χώροι φαινόντουσαν με τον Ολυμπιακό τεράστιοι, με το ξέλεσμα με γυμνό μάτι. Ο Άρης δεν έδωσε χώρο. Ο Ολυμπιακός, έκανε μεγάλη μαγιά. Ο Ολυμπιακός ταυτόχρονα έπεσε για ένα αποτέλεσμα από την άλλη. Ήταν καταδικασμένος να βγει μπροστά. Για να μην χάσει και με το Άρη, σίγουρα. Δηλαδή στο μυαλό του ήταν να φύγει από εδώ πέρα έστω με το Χ. Και καλά έκανε. Η μεγαλύτερη μαγιά του Παντελίδη ήταν ότι έβαλε το Σιώπη πάνω στον Μπίσεσβαρ να τον κυνηγάει παντού, κυριολεκτικά παντού. Όταν ήταν στη μεσαία γραμμή, ειδικά δεν τον άφηνε να πάρει ανάσα. Και για μένα εκεί κρίθηκε και το παιχνίδι. Δηλαδή δεν μπόρεσε ο ΠΑΟ καθόλου να παίξει κάθετα, να αναγκάσει παίκτες του Άρη να φύγουν λίγο από τα άκρα για να μπορέσει να κάνει παιχνίδι από πλάγια. Σύν ότι οι πολλές μπαλιές που κάναμε οι διαγώνιοι σαραντάρες ήταν το 80% 85% ήταν λάθος. Μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Αυτά τα λίγα. Φιλιά, δεν είναι για πανηγύρια, θέλει προσοχή. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Άρχισαν να μαζεύονται. Τι, αγωνιστικά. Εγώ πιστεύω ότι κανένας δεν περίμενε να έχει ο Άρης αυτή την διάρκεια μέσα στην απόδοσή του. Δηλαδή αυτό το pressing που επαναλαμβάνω. Το είδαμε μόνο από την Τζέλσι φέτος στην Τούμπα. Ναι. Τέτοια ασφυκτική πίεση. Ναι, 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 ναι. Τέτοιο σφιχταγκάλιασμα. Να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι έπρεπε λίγο παραπάνω να το πιστέψουμε. Δεν το πιστέψανε. Δεν βγήκε μπροστά. Διστακτικός ήταν και ο Άρης. Ναι, διστακτικός ήταν. Αν σου λέω, αν ήταν ο Τόνσον, παίκτης αυτόν που πήραν από τον Αστέρα. Ναι. Εκεί στη φάση που ο Λάρσον που βγαίνουμε 4-2 και κάνει τη βλακία, σου άμα. Τώρα λέμε το άμα. Άμα ήταν παίκτης σαν τον Τόνσον, θα βγάζε την κατάλληλη παλιά και θα το πνίγαν το κουνέλι. Ναι, αλλά μήπως αν ήταν ένας σαν τον Τόσο δεν θα είχε τόσο ανασταλτικά καλή λειτουργία ο Άρης από την άλλη. Δεν είναι, εντάξει, σίγουρα. Δεν είναι και ο Λάσο, μην νομίζεις, δεν είναι 100% έτοιμος. Είχε αποχή πόσο καιρό σου διάρκεια. Αλλά έτρεξε, έτρεξε πάρα πολύ. Είναι καλός παίκτης. Καλός είναι, καλός είναι. Καλός. Είναι καλός παίκτης. Καλός είναι. Γενικότερα ο Άρης ενισχύθηκε τον... τον Δεκέμβρη, τον Γενάρη, μάλλον περισσότερο τον Γενάρη και αυτό φαίνεται και μέσα στην μέσα στην απόδοση του. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί βρισκόμαστε και ανταμονόμαστε. Λευτέρης, ήρθε εδώ καταιγιστικό διήμερο την προηγούμενη εβδομάδα και τώρα βρίσκεται σε ανάπαυλα. Καλά. Αυτός πρέπει να είναι μέσα τώρα. Αυτή τα μεγάλα του της εκπομπής δεν θα βγουν τώρα εδώ σε μια τέτοια πεζή μέρα, σε ένα πάω Κάρης. Θα βγει να μας πει για τους παραώ τους Αιγύπτου. Τους θέλουμε να πάρουν την ομάδα στην πλάτη τους όταν καίει η μπάλα. Όταν δεν υπάρχει δισεογραφία τώρα και να βγουν θα θαυτούν. Ή μπορεί να αλλάξουν και την ατζέντα της εκπομπής. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα και πάλι. Ναι. Μασχαλή, δεν μπορούμε να μιλάμε για ευκαιρίες οι οποίες δεν έχουν δημιουργηθεί καν, έτσι. Δηλαδή το ότι φεύγεις 4-2 και ο άλλος κρατάει την μπάλα, δεν είναι ευκαιρία. Ναι, ρε παιδί μου, λέμε πώς... Δεν έχουν ξεκάσει τελική, γιατί και ο Ζαμπά, τον ακόμη την μπάλα του την πετάξει μπροστά του, την πέταξε πίσω. Αντί να τον βγάλει τετατέτ με τον Κουέστα. Το θέμα είναι, μιλάμε το σκεπτικό του κάθε ποδοσφαιριστή. Ναι,
δεν έκανε ευκαιρία στο παιχνίδι μέσα. Πραγματική, πώς, πραγματική δηλαδή ευκαιρία. Η κεφαλιά του Ματέο δεν είναι ευκαιρία. Ο Ματέο, αν τον πει να πιάσει άλλες 10 κεφαλιές, δεν νομίζω να φτάσει την μπάλα ποτέ. Δεν περιμένει τον Ματέο να βάλει γκολ με το κεφάλι. Έχει βάλει 3. Έτσι. 2 μάλλον. Τι γκολ δεν έχει βάλει. Το θέμα είναι ότι δημιουργικά δεν μπορείς να κάνεις ευκαιρία. Δηλαδή δεν έχεις στο μυαλό σου το να δημιουργήσω. Έχεις στο μυαλό σου πρώτα στο να καταστρέψω και μετά να δημιουργήσω. Τουλάχιστον ότι... δεν είχα να καταστρέψω, βάλαν την μπάλα κάτω, την αλλάξανε ωραία, κάνανε. Δεν είναι αυτό καταστροφικό παιχνίδι να παίρνεις την μπάλα και όπου φύγει για να κάνει. Εσύ μόνο με γιώμα έπαιζες. Προσπαθούσε να βρεις τους ακραίους σου μόνο με γιώμα συνεχώς. Οι μπάλες ήταν συνεχώς από πίσω προς τα μπροστά διαγώνια. Καλά και ο Πάοκ έκανε κάτι καντήλια, κάτι τέτοια. Αυτό δεν είχε ανάπτυξη. Ούτε ο Πάοκ. Να στείλει την μπάλα πλάγια στα εξτρέμ του, συνεχώς με λάθος. Όταν ας πούμε στα πρώτα 36-37 λεπτά, εσύ που λες ότι έχεις μια ομάδα κατοχής, κάνεις 22 λάθη, αυτό δεν είναι κακιά μέρα. Όχι, μα δεν είπα ότι είναι κακή μέρα. Οφείλεται στην πίεση εν μέρη του Άρη, αλλά από την άλλη οφείλεται στο παίζει ρόλο και το καθαρό μυαλό που δεν έχει ποδοσφαιριστής να στείλει την μπάλα σωστά εκεί που πρέπει να τη στείλει. Τελείως. Συν το τρίκ του Παντελίδη, ο οποίος εξαφάνισε με το σιόπι πάνω του, το εξαφάνισε τον Πίτσερβα. Ο Πίτσερβα δεν υπήρχε με στο παιχνίδι. Αυτό φάνηκε από την αρχή, αλλά δεν έγινε και προσπάθησε να αλλάξει λίγο την ροή στο δεύτερο ημίχρονο, βάζοντας τον Ολιβέιρα ο Λουτσέσκου, που και αυτός δεν πολύ φάνηκε. Έβγαλε το Σάχοβ. Ναι, ο Σάχοβ δεν, νομίζω ότι μπορεί να μην ακούμπησε μπάλα σε ολόκληρο το παιχνίδι. Ναι, ναι, και καλά έκανε. Και καλά έκανε. Αλλά βέβαια τώρα πήρα για άλλο πράγμα, η αλήθεια είναι. Ναι. Καλά που έχουμε φίλε το Σανδίδη. Ναι. Και εμφανίζεται ξαφνικά και σώζει ξανά τον μπάσκετ. Μπράβο στην οικογένεια, μπράβο στο Γιώργο. Βέβαια βάζει και τους λάθος το παιχνίδι. Γιατί πρέπει να βάλουμε όλοι πλάτη, δεν είναι μόνο. Έχουμε ένα Σανδίδη και στα δύσκολα συνεχώς το λέμε πλήρωνε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, όπως είπε ο Θεοδόρου, αν οι παίκτες που φύγανε, ούτε καν έχουμε ιδέα πόσοι θα γυρίσουν από αυτούς, έτσι. Και έχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι την άλλη εβδομάδα. Έχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Τέλος παντάξει, Ευρώπη, Γοήτρου, ΑΕΚ, Champions League. Είναι σίγουρα Γοήτρου, σίγουρα αν νικήσει την ΑΕΚ, αν περάσει την ΑΕΚ, περνά στην κάτοχο του Champions League και του διπυρωτικού πάνω απ' όλα, βέβαια. Βέβαια και νικάς πάλι μια ομάδα η οποία, αν περάσει να έχεις νικήσει μια ομάδα η οποία έχει πολλαπλάσιο μπάτζετ από σένα, έτσι. Και την έχεις περάσει και στο κύπελο φέτος. Και πέρυσι και στα play-off. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Καλημέρα. Φιλιά, τσάω, τσάω. Λοιπόν, επόμενη αγωνιστική ημέρα για το πρωτάθλημα της Super League. Το Σάββατο ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ, Πας Γιάννενα Ξάνθη. Την Κυριακή ο Φιλάρισα, Ατρόμητος Πανιώνιος, Λεβαδιακός Λαμία και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός και την Δευτέρα Απόλλων Σμύρνης Ολυμπιακός. 23η αγωνιστική ημέρα. Αυτό είναι ο Πάπη μου. Σε αυτά το επόμενη αγωνιστική. Ναι. Όσοι έχουν ανάγκη τους βαθμούς θα τους πάρουν. Θα τους πάρουν λες. Άρα ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη τους βαθμούς. Όχι. Δεν θα τους πει. Πώς. Ο Παναθηναϊκός αυτοί που κινδυνεύουν. Αστέρας, ναι. Γιάννηνα, αυτά θα. Θα πάρουν όλοι λες. Ο Λεβαδιακός παίζει με τη Λαμία. Ο Φιλάρισα έχει γενικότερα. Λαμία, να Λεβαδιά. Έμα και άμως. Η Ξάνθη, η οποία νομίζω είναι 7-8 αγωνιστικές χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Έκανε μια καλή πορεία στο πρώτο γύρο και τώρα. Τι να κάνει η Ξάνθη. Το ένα πίσω από τον. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, μετά έχει Ατρόμητο στην Τούμπα, Πανετολικό εκτός, Ξάνθη εκτός. Χάνει. Ναι, ναι, χάνει. Χάνει τον Παναθηναϊκό. Για φτιάξει το σενάριο τώρα. Πάει στους 4 βαθμούς. Πάει στους 4, ναι. Παίρνει ένα χιό Ατρόμητος, ναι, πάει στους 2. Περιχεί Ατρόμητος, πηγαίνει έξω και παίζει με Πανετολικό. Δέλας. Τελείως, το πήρε. Ολυμπιακός είναι ένα. Ναι. Τον πήρε κάτι φορά, παίζει με Ξάνθη. Μα έτσι πρέπει να γίνει, ναι. Σωστό. Ούτε Champions League δηλαδή δεν βγαίνει ο ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με τα λέει. Δεύτερο. Άμα κάνει όλες αυτές τις απώλειες, στο τέλος θα το φτάσει η ΑΕΚ. Έχει Πανετολικό, Ξάνθη, ΠΑΟΚ Λαμία στις 7 Τετάρτου, Λάρισα ΠΑΟΚ στις 14,
Αυτό θα καίει το παιχνίδι, γιατί και, η Λάρισα καίγεται στις 21 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και ολοκληρώνεται στις 5. Μη δεις και κανένα διπλό του Κομπότη εδώ. Νοχοχο, τίποτα, σου λέω, δεν βγαίνει καν, δεν βγαίνει καν Champions League. Πας για ένα ΠΑΟΚ τελευταία αγωνιστική για το δικέφαλο του Βορρά. Μετράει, μετράει αντίστροφα όσον εγώ αφορά την υπόθεση τίτλος. 3-8 παιχνίδια ακόμα. 3-7-21 βαθμούς θα πάρω. 3-7-21, το απόλυτο δηλαδή. Όχι. Α, ένα θα χάσει. Ένα θα χάσει. Να κάνω τώρα εγώ μια πρόβλεψη με ποιον μπορεί να χάσει. Όπω στι 13ου. Ναι, μόνο εκεί μπορεί να χάσει. Δεν λέω. Εντάξει, δεν νομίζω να γίνουν και πολύ σημαντικέ ανακατατάξει στη βαθμολογία. Και ο Άρης θα βγει η Ευρώπη. Ελλάδα, είσαι αγόρι μου. Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει και αυτό Παναθηναϊκό εκτό. Ναι, Παναθηναϊκό το καταπιεί. Γιατί η Παναθηναϊκή σίγουρα είναι. Μα, δεν θέλω να το πάρει ο Ολυμπιακός. Το θέμα ποιο είναι ότι. Ο Βάζελος έχει προπονητή τον Δόνη. Mm. Έχουν κάτι προηγούμενα αυτοί μεταξύ τους. Εντάξει. Και τι να λέει αυτό. Μπορούν οι παίχτες. Ο Παναθηναϊκός με την απόδοσή του όλο το δεύτερο γύρο δείχνει ότι. Πολύ το κάλυ. Έχει κλατάρει. Εντάξει. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Ήθελε ο Πανιώνος βαθμούς. Έπρεπε να πάρει, ας πούμε. Εκεί υποστηρίζονται, ξέρεις. Να, μάλιστα. Δεν είναι. Μάλιστα. Έχει την Τετάρτη κιόλας, έχουμε και κυπελάκι αυτή την εβδομάδα. Έρχεται ο Πανιόνιος στην Τούμπα. Άστα. Αυτό τελείωσε. Πηγαίνουμε, πηγαίνουμε παραπάνω. Άστα αυτό. Αυτά τα ολίγα όσον αφορά το χθεσινό ντέρμπι της Τούμπας. Δεν μπόρεσα να δω και τη Λιβερπουλάρα. Την άδεις, είδα το δεύτερο ημίχρονο. Άστα να πάνε. Σαν το παιχνίδι το... Το πάω κάριστανε. Γιώμες τέτοια αυτά, σέντρες, ιστορίες τέτοια, το να τα άλλα. Έβαλε ένα γκολ η United. Ευτυχώς το σήκωσε το offside. Ένα αυτό γκολ κιόλας. Θα μας έπαιρνε και το. Αλλά η κατηφόρα δεν έχει προηγούμενο. Στο συν ένα είναι η Liverpool τώρα. Τίποτα. Θα το πάρει, ρε. Πού να το πάρει, με ποιο θα το πάρει. Δεν μπορεί να σταυρώσει θα το νίκη. Πάρει, σου λέω. Ο Σάλαχ χειρότερος όλου του γηπέδου. Εντάξει, θα το δώσουμε δανεικό. Στον Ατρόμητο. Να σου πω κάτι, εντάξει. Όλοι οι παίκτες στη διάρκεια της χρονιάς κάνουν μια κοιλιά να ξέρεις. Δικαιούνται. Παρά όλα αυτά και η Λίβερπουλ έχει μια πολύ μεγάλη καθίζηση. Και δεν έχει, να σου πω και κάτι, και η Λίβερπουλ δεν έχει τα τεράστια ονόματα και αυτά να πεις. Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Εδώ δεν είδες, πήγε άλλη και έφαγε δύο γκολ από την Ατλέτικο. Να δούμε πώς θα πάει και το πράγμα. Στο συνένα είναι τώρα. Οι μοναδικοί που έχουν κερδίσει στην Ισπανία είμαστε εμείς. Αυτά, να τα λέμε και αυτά. Αυτά είναι αυτονόητα. Δεν θα πάει τα γατάκια ο Ρονάλντο να πάρει μέσα στο. Πάντρε, καημένε. Τότε ήταν. Βιλθέντε Καντερόν, ε. Αυτό. Τώρα είναι καινούριο το γήπεδο νομίζω τη Ατλέτικο. Αν δεν κάνω λάθος. Θα γίνει και ο τελικός. Έπρεπε να παίξει ο Άρης Τσάμπιονς Λιγκ να πάει να το σηκώσει να πούμε μέσα στην Μαδρίτη. Αίτητο στο γήπεδο του. Αυτά δεν τα λέτε όμως. Στην Ευρώπη γιατί πόσα χρόνια, όχι, πόσα χρόνια ποτέ είναι ποτέ δεν έχει χάσει. Ποτέ δεν έχει χάσει. Όχι, κάποια στιγμή κάποτε. Πότε το 80 ήταν. Πότε. Όχι, ούτε καν το 70 πότε έχασε στην Ευρώπη. Βέβαια τώρα πόσα χρόνια έχει να αγωνιστεί στην Ευρώπη είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο αυτό. Άσχετο. Το 13, το 12, το 12 ήταν τελευταίο. Μετράμε. Όποτε όμως παίζει. Όποτε παίζει ούτε Ρώμες, ούτε Manchester City, ούτε Ατλέτικο, ούτε Boca Juniors. Ούτε Σεντετιέν με του Πλατινί, ούτε τίποτα. Περούτζε, αυτά σε παρακαλώ. Κατοβίτσε. Α το κατεβίτσε. Όχι τώρα τυχαία μου ήρθε αυτή. Ναι, και εμένα οι Λεϊσόε μου η ομάδα, η Κατοβίτσα. Έτσι τώρα συνειρμικά πώς πάει. Λέει, ίσως την πέρασε όμως μετά ο Πάου. Εντάξει. Ναι. Είχαμε και τον ημιτελικό, ήταν αυτό στην Πρεμιέρ Λιγκ. Δεν ξέρω αν είδες και τι έγινε με τον τερματοφύλακα στο Τσέλσι. Ναι, 0-0 στο εκατόριο που στα πέναλτι πήγαν. Στα πέναλτι και έχασε 4-3 στα πέναλτι. Η City. Ήθελε να το βγάλει ο προπονητής του και δεν έβγαινε με τίποτα. Γιατί? Δεν ήθελε, ρε παιδί μου. Το λέει θα βγεις έξω τα πέναλτι, θα κάτσει άλλος για να τα πιάσει και τα λοιπά. Όχι, δεν βγαίνω. Κανονικά έφυγε ο προπονητής της Τσέλσι, πήγε στον πάγκο, έβαλε μέσα τον Βραζιλιάνο, έναν Βραζιλιάνο που έχει η Τσέλσι να τον φωνάζει να βγει και τελικά δεν βγήκε. Με το έτσι θέλω, ο τερματοφύλακας της Τσέλσι δεν βγήκε από το παιχνίδι. Και τα πιασε. Όχι, δεν τα φάγε. Κανονικά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα και πάλι. Τι έγινε, τι Αριανή που είναι. Εγώ περιμένω να βγει κόσμο να γίνει ένα χαλασμός εδώ πέρα. Αριανή, Παοξίδες. Μπακ, ούτε Παοξίδες. Ωραία, από εσύ τώρα από τις 6 ώρα βγαίνουν. Από τις 6 βγήκανε, αλλά Παοξίδες δύσκολα. Λίγο χλωμίστε. Αλλά και Αριανή.
Μα τι Αριανή, ρε φίλε, ξέρουμε εμείς τι. Έχουν τη φωνή τον Πασχάλη, τους εκπροσωπεί, οπότε σου λέει. Μισή ώρα ακούω, μισή ώρα και βγήκα εγώ τρεις φορές, δηλαδή ύπαρκο. Και είπατε, αφού είμαστε η μηδέν ακροματικότητα, τα έχουμε πει αυτά. Ναι, αυτοί που κάνουν τα κάλωτα. Αλλά οι παοξίδες σήμερα λίγο κρυμμένοι θα είναι, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, Πασχάλη, δηλαδή πιστεύεις με το χέρι στην καρδιά ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα βρει πέντε νίκες στο πρωτάθλημα? Να σου πω κάτι. Δεν είναι το θέμα να βρει τις νίκες. Πέντε νίκες και μια εβδομάδα. Να σου πω κάτι. Εάν στραβώσει με τον Βάζελο, μετά αρχίζουν και βαραίνουν τα πόδια, να ξέρεις. Δεν είναι τώρα, έχεις τον αέρα. Εντάξει, αυτό πάντα ισχύει. Δεν είναι ακριβώς. Γιατί η πίεση θα είναι μεγαλύτερη. Να είμαστε ρεαλιστές. Τον Βάζελο τον έχεις δει τώρα τελευταία? Όχι, ρε φίλε, δεν βλέπω εγώ άλλες ομάδες. Και δεν μιλάω για αυτό. Ούτε εγώ το βλέπω. Τα αποτελέσματα του βλέπω και διαβάζω κάποια άνθρα. Βέβαια, δημοσιογράφο του. Στην περίπτωση του Παναθηναϊκού. Παραπατάει πραγματικά. Στην περίπτωση του Παναθηναϊκού δεν είναι τόσο το αγωνιστικό όσο η κατάρα του ΟΑΚΑ. Υπάρχει αυτό ο δαίμονας. Ο κακός. Η κατάρα του ΟΑΚΑ, ρε φίλε, την έχουμε σπάσει τόσες φορές. Στο κύπελο. Άλλο στο κύπελο και άλλο το πρωτάθλημα. Και στο πρωτάθλημα. Και στο κύπελο δεν είσαι αίτητος. Και στο κύπελο φέτος έχει συντηθεί δύο φορές. Γιατί έχασε το πρωτάθλημα από την ΑΕΚ εκεί μετά? Όχι. Όχι. Είχα την κατάρα να πεινά τα τέμπη, την ξεπέρασα. Είχα την κατάρα του ΆΚΑ, την ξεπέρασα. Πάει. Στο πρωτάθλημα, το ΆΚΑ, δεν ξέρω. Θα δείξει. Γιατί, στο πρωτάθλημα έχω κερδίσει. Τελευταία φορά από την κέρδισε. Όχι. Με τον τέτοιο να βρει να τον. Με τον Πόλωνη τότε, εκείνο το παιχνίδι με την ΆΚΑ. Με τον Πόλωνη, με τον Αλά, με τον. Ναι, που έβαλε την Κολάρο Γεωργιάδη. Είχε πάρει και Άκη. Εκείνο θυμάμαι εγώ μπορεί να. Ναι, όχι, και Άκη και Παναθηναϊκό είχε πάρει εκείνη τη χρονιά. Πέρυσι τι έκανε με τον Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ? Κέρδισε με στυλοφόρο 3-0. Στυλοφόρο έπαιζε πέρυσι ο Παναθηναϊκό. 3-0 ή 3-1. Α, μάλιστα. Ούτε καν το θυμάμαι, είδε. Α, φέτο όμω το ΆΚΑ και αυτό το γύρισε. Θα φάνει, με θα φάνει. Με δύο κολάρες, μια κολάρα του Πρίγιοβιτς δηλαδή, ήταν κολάρα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Να πάμε και στο διάλειμμα. Ναι, να κάνουμε και το διάλειμμα. Όλα τα διάλειμματάκια, μπορεί να χαρά, είσαι δασκαλεμένος. έτσι κάθεται και ο Παφούλιας και βλέπεις, είναι για την ώρα. Κανονικά, να πάμε λέει, στο διάλειμμα. Αλλά βλέπουμε και τον κόσμο του Άρη ως υποτονικό. Ίσως να το θεωρούσε αποτυχία το χθεσινό αποτέλεσμα. Εγγραμμένοι μας. Χθες δηλαδή που πήγε η ομάδα, επέστρεψε και είχε κάποιον κόσμο απ' έξω, ήταν λαϊκά δικαστήρια. Δεν ήταν. Τι είναι αυτά που κάνατε και τέτοια. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Έχει πέσει και το ιντερνετάκι μας. Δεν μας ακούει κανένας από το ίντερνετ. Μια χαρά πηγαίνουμε. Συνεχίζουμε για το τελευταίο καταιγιστικό μισαωράκι της εκπομπής. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο περίπου τελευταίο μισαωράκι της εκπομπούλας μας. Λίμπερο 107,4 ακούτε. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Γιάννη που μας στέλνει τις καλημέρες του. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλον τον κόσμο που συντονίζεται έστω και σε αυτά τα τελευταία περίπου 20 λεπτάκια της εκπομπούλας μας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλώς το να. Καλή εβδομάδα καταρχάς. Επίσης. Λοιπόν, είδα δύο πολύ κακά παιχνίδια χθες. Το Manchester... Τα ίδια παιχνίδια σαν να ήταν. Το ίδιο θέαμα. Σαν η Manchester, αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Τα έπρεπε χρόνια τρεις αλλαγές στο αναγκαστικό στιγμόχρονο. Ναι. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Λοιπόν, άντε η Manchester ήταν και λιπές ατυχία. Και εσύ ρε Liverpool. Βγαίνεις και δείχνεις αυτό το πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο. Απογοητεύτηκα χθες πάρα πολύ. Τίποτα. Πιστεύω ότι τώρα πλέον, αν θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, σε όλα μα όλα τα παιχνίδια, 9 παιχνίδια ακόμα, πρέπει να παίζουμε με το μαχαίρι στα δόντια. Αλλιώς δεν το παίρνουμε το πρωτάθλημα. Τελείωσε αυτό. Λοιπόν, τώρα για το μάτι της Τούμπας. Πολύ κακό μάτι. Ναι. Πολύ κακό μάτι. Λοιπόν, αρχίσαμε και λέμε, όταν ένα μάτι έχει δύναμη και τέτοιο το άλλο, λέμε ότι είναι καλό το μάτι. Δεν είναι έτσι. Ή μάλλον όταν ένα μάτς δεν είναι καλό, λέμε δύναμη και πάθος. Α, μπράβο, δεν είναι αυτό στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο δεν να βλέπεις. Εκεί λίγο μπάλα, να βλέπεις ευκαιρίες, να βλέπεις σουτ, να βλέπεις. Τέλος πάντων. Πάντως, η ομάδα του κ. Παντελίδη που θέλω να επιθυμίσω τους δικούς μου, πριν από κάποιο ένα μισή μήνα τον είχαμε για την έξοδο, έτσι. Ακριβώς. Άμα δεν κέρδιζε εκείνο το μάτς μέσα στην Ξάνθη, ο κ. Παντελίδη θα είχε φύγει τώρα. Δεν θα ήταν εδώ στον Άρη. Παρ' όλα αυτά η ομάδα έδειξε ένα αναμορφωμένο πρόσωπο. Ναι, στιβαρότητα, αγωνιστικότητα, αυτά μου αρέσουν εμένα βέβαια, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να παίζουμε και λίγο μπαλίτσα. Και κάτι για το στοίχημα. Όταν πρωτού ξεκινήσει του ΠΑΟΚ το ΜΑΤ,
τον Άσο τον είχε 1.38. Ναι. Έτσι, ξεκινάει το μάτς, του πάει 1.40, 9.5-7.5 τον Άρη. Ναι. 9.5-7.5. Κάποια στιγμή, στην πορεία του μάτς, 2.60 τον Άσο, 2.50 το διπλό. Γίνεται το 1-0 από τον ΠΑΟΚ, φίλε μου, βάβει αυτή. Γι' αυτό σε λέω ότι οι στιγματίες είναι ο καθρέφτης του παιχνιδιού. Λοιπόν, η περιγραφή στο live, έτσι. Ναι. Κάποια στιγμή, ενώ το μάτς είναι 1-0 και λες ότι ο πρωτοπόρος θα ρίξει και 2 και ακόμα 1 και όλα αυτά, δίνει φαβορή τον Άρη να βάλει γκολ και το χείτο δίνει 3-10. Ούτε καν 4 ή 5 ή κύριο. Δεν το παρακολουθούσα να σου πω την αλήθεια. Στοιχηματικά εγώ το, εγώ το παρακολουθάω γιατί εντάξει, παρακολουθάω και στοιχηματικά περίπου για να. Εντάξει, μπορεί να βάλω βέβαια καλά. Να ποντάρω κανένα 1,5 ευρώ στο live. Έτσι. Εντάξει, να πάρω ψηλαδούρα. Αυτά. Καλημέρα. Έγινε, σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια για λιγουλάκι ακόμη στους εθέρες. Επίσης νομίζω ότι έχουμε κανένα τεταρτάκι ακόμη. Αυτό που θα μου μείνει ως αίσθηση από τη σημερινή εκπομπή είναι ότι μάλλον θα συνεχίσουμε και αύριο, Πασχάλη. Ήρεμα τα πράγματα. Το φοβόμουν να σου πω την αλήθεια σήμερα. Και... έκανες κράτη, ε. Ίσως ένα 0-1, σε ένα 2 να ήταν διαφορετικά τα πράγματα, όχι, λες. Όχι, μα να σου πω κάτι. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από την απόδοση, δυσαρεστημένος από το αποτέλεσμα. Πίστευες κάτι παραπάνω. Βέβαια, ρε φίλε. Ναι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε και εδώ. Ο Άρης, ο οποίος φέτος σε τρεις αναμετρήσεις δεν έχει. Όχι, σε τρεις αναμετρήσεις, σε δύο, δεν, μάλλον σε δύο μέσα στην Τούμπα. Ναι, δεν έχει το παιχνίδι με την ΑΕ κάτω. Που τελείως διαφορετική ομάδα μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Πάρε τη γραμμή. Εντάξει, όχι, πες το, πες το. Την πάρουμε, την πάρουμε. Δικαιώμουν κάτι παραπάνω και με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, και στα δύο παιχνίδια. Καλημέρα. Και με τον Ολυμπιακό δεν ήμουν κακός. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Τάσος Αριανός από την Τούμπα. Έτσι. Νάτος. Χαιρετισμούς τον Πασχάλη. Γεια σου, αγόρι μου. Ξέρεις ποιος είμαι. Πώς δεν ξέρω, πλάκα με κάνεις. Ναι. Χθες μια ομάδα που έπρεπε να κερδίσει, δεν το άρεσε. Ήσουν πέρα κάτω στον Μίτσο χθες. Όχι, το έβλεπα εδώ στην Τούμπα σε ένα φίλο. Μάλιστα. Αυτά τα 4 και 5 γκολ όλη την εβδομάδα θα σας κάνω και θα σας δείξω. Δεν είναι στέκη. Δηλαδή, με πιο σκεπτικό, ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι με το αυτό είναι το ταβάνι. Ναι, με το σκεπτικό ότι σε όλα τα παιχνίδια τις τελευταίες αγωνιστικές σκοράρει 3 και πάνω. Άκου, ναι, αυτό σκεπτικό. Όχι, Τάσο. Και τον Ολυμπιακό. Ένας λόγος παραπάνω που παίρνουν και μεγάλες φωνές, ας πούμε, εδώ στην ηλικία μας, έτσι. Ναι. Που ξέρουν πάντα τι ιδιαιτερότητες κρύβουν αυτά τα παιχνίδια. Δεν ναι. Πρέπει να είσαι τόσο ψηλωμένος. Ναι. Γιατί άμα ήταν ο Θεός σωστός χθες και τρώγαν το κουτουλίδι, θα σε έλεγα εγώ τι θα γινόταν μετά. Κοίταξε πάλι, πάω και είναι φαβορί για το πρωτάθλημα. Κακά τα ψέματα. Εντάξει, μάτια, δεν αφισβητεί κανείς αυτό. Αλλά δεν είναι. Ο Άρης έδειξε ότι έχει δυνατότητες παραπάνω. Με 2-3 προσθήκες η ομάδα θα ανέβει κι άλλο επίπεδο. Ο Άρης έπαιξε. Τάσο, εγώ ξέρεις ότι δεν θυσιάζομαι εύκολα. Ούτε μ' άκουσες ποτέ να βρίζω προπονητές ή παίκτες. Ούτε εγώ. Δεν, ναι, εγώ ουσιάζομαι. Θέλω να δω διάρκεια. Αυτό που βλέπω, ναι, διάρκεια φυσικά. Πάντα εντάξει, διάρκεια. Τώρα ένα παιχνίδι αυτά. Δηλαδή να διάσω σε ένα παιχνίδι, να τα δώσω όλα και μετά να μην βλέπω, με τι να το κάνω. Όχι, από ό,τι δείχνει η ομάδα, θα βλέπετε. Μπαίνει σε καλούπι. Μέχρι το τέλος θα βλέπετε. Και με τον Πανιόνιο που λένε πολλοί, ας πούμε, και με 10 παίκτες, το πάλευσε η ομάδα. Ακριβώς. Με τον Πανιόνιο, άδικα έχασες. Και ο οποίο φάγαμε και εκεί ένα γκολ από χέρι. Από χέρι. Ακριβώς. Αλλά δεν βγήκαμε αυτό να κλάψουμε. Αυτό θα έλεγα. Έγινε. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Ας είχα εγώ χαριστέα προπονητή, θα σου έλεγα εγώ τι θα γινόταν. Οχ, οχ, οχ. Με χαριστέα ένα 4 θα έλεγε χθες. Προπονητή ήθελα χαριστέα. Σεραίοι δεν είστε. Ε. Σεραίοι δεν είστε. Εγώ σεραίος είμαι, ναι. Ναι. Κι εγώ σεραίος είμαι, αλλά δεν το είπα γι' αυτό. Α. Σε τέτοια μάτς θέλει τέτοιο προπονητή, αυτό εννοώ. Γιατί ο Παντελίδης τι σου φταίει χθες. Μια χαρά την είναι στη συνομάδα. Ιδανικά.
Δεν είναι ο προπονητής για τον Άρη ο Παντελή. Δεν είναι καταρχήν από την Αθήνα. Να, έτσι. Τελειώσαμε. Εκεί πέρα αλλάζουν όλα. Αλλά νομίζω ότι χθες έκανε ματ στον Λουτσέσκου. Του πήρε λίγο την ταυτότητα. Τώρα. Τέλος πάντων. Χαριστέα. Φέρε Χαριστέα και να βάζει τα τετράμπαλα να τελειώνεις. Τη μεγαλύτερη βλακεία την έκανε ο Άρης όταν έδιωξε αυτόν τον προπονητή. Στον πρώτο γύρο πάλι μιλήσαμε για το ίδιο παιχνίδι, άμα θυμόσαστε. Πασαραϊκός τι κάνει, πού βρίσκεται, σε ποια θέση βαθμολογική βρίσκεται. Είμαστε κάπου εκεί λίγο πιο κάτω από τις τρεις, τέσσερις πρώτες θέσεις. Πέμπτος, έκτος, κάπου εκεί είναι. Για όνομα του Θεού. Εντάξει. Λένε για τα μωρά του Δόνη φέτος. Ο Πασαραϊκός είναι μέσος όρης ηλικίας 20-21 ετών. Μυθία κάνει παραπάνω. Οι ποδοσφαιριστές. Εντάξει, λογικό να έχει τις διακυμάνσεις. Εντάξει, τι να κάνουμε. Θα τα παλέψουμε. Καλώς. Έγινε. Φιλιά. Τσαό, τσαό. Έτσι, έτσι. Σε όλη τη Μακεδονία. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Το κλείσα. Καλημέρα. Και εδώ κλειστά είναι τα τέτοια. Καλημέρα. Καλημέρα σα. Καλώς το να. Χτες το βράδυ κέρδισε ο Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Θεσσαλονίκης με τον Κωνσταντίνο Πολιτών, όχι Θεσσαλονίκης. Ναι. Με τον Ολύμπιο Άρη. Το τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου έπρεπε να δώσει μια καραπεναντάρα στον πιφτέκι μας και δεν το έδωσε. Και στο δεύτερο νομίζω έπρεπε να δώσει ένα πέναλτι. Ο ΠΑΟΚ ήταν ένα χάλι μαύρο και μισό, γι' αυτό ο καταπληκτικός Ολύμπιος Άρης που τα έδωσε όλα και καλά έκανε. Και μπράβο τους ρε παιδιά που πήρανε το Χ. Αυτά, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Θέλω να πω ότι αυτό που ήθελα να πω βασικά να καταγγείλω είναι ότι η διαιτησία δεν έπαιξε στα ίσα τον αγώνα. Δεν ήταν καλός ο διαιτητής και οι επόπτες εκτός τόπου και χρόνου. Ο επόπτης από την πλευρά εκεί της ΕΝΑ ήταν σαν να έπαιζε σε αεραστεχνικό γήπεδο. Ή σαν να έβλεπε το match streaming και σηκώνε τη σημαία με καθυστέρηση. Να συμπληρώσω το φίλο, έκανε λάθος. Δεν πήρε χθες το Χιουάρης, ο ΠΑΟΚ το πήρε. Να τα. Μην μπερδευόμαστε. Να τα. Φιλαράκι, εντάξει. Όπως θες να το δούμε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εγώ είμαι πάλι τζαμαφουτίστα. Εσύ και εγώ σου να και πανηγύριζε σαν λες και πήρε Champions League. Τι πανηγύριζα, Και εσύ όταν κέρδισε ο Χαριλάου, αγκαλιές και φιλιά ήσασταν μες στο γήπεδο. Αγκαλιές και φιλιά, όχι. Τι κάναμε, τον γύρο του θριάμβου, δεν το ξέρω. Μισό λεπτό, είδες γκολάρα που σε έβαλα. Μετράει τον γκολ, την κεφαλίτσα σου να πούμε που αυτό το γκολ έτσι όπως ήταν στημένη η όλη φάση. Ναι, ήταν δουλεμένο στην προπόνηση. Ήταν γκολ. Όπως και να γινόταν. 100 ώρες έκανα πέσει ο Κουέστα, ρε φίλε. Τι γκολ δηλαδή. Έπιασε ένα καλό σουτ το οποίο μπορούσε να το βγάλει. Μισό λεπτό. Από κόρνερ ήταν γιατί γινόταν μέσα στο σπίτι χαμός. Δεν την είδα. Όχι, όχι. Από φάουλ δεν ήταν το σουτάκι. Όχι, δεν ήταν από φάουλ. Απέκρουση ήταν εκεί. Απέκρουση ο δικός μας δεν την έδιωξε καλά και πήγε στο Βιερίνα και μια λαμπούλα νομίζω προήρθε. Μπήκε μπάλα. Δεν ήταν από φάουλ. Και την κεφαλιά λέω ρε παιδιά που ισοφαρίσατε στο. Ναι, από φάουλ. Από φάουλ ήρθε. Από φάουλ το οποίο και αυτό ήταν λίγο. Έτσι όπως ήταν στημένο το φαουλάκι και έτσι όπως είχαν πάει οι παίκτες όλοι μπροστά στο τέρμα, ήταν σίγουρο γκόλα όποιος και να την έπιανε την μπάλα. Μάλιστα. Απλώς θέλω να σου πω σύγκριση ποιος έβαλε το πιο ωραίο γκολ. Αυτό άλλα και δεν μετράει πάλι, δεν είναι τίποτα. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Περίμενε. Περίμενε. Νάτος. Λοιπόν, καλά, δεν μιλάω για τους αιρέους που έχουν σηκώσει ψηλά το να κάνε. Άκουνα σε πω εσένα, σένα. Περίμενε, ρε. Και γεράκι προπονητή θα ζητήσει λίγο. Περίμενε λίγο εσύ. Πες μου λίγο ποιος είσαι, το μικρό όνομα μόνο. Γιατί να σου το πω. Γιατί δεν θα έρθω να σε βρω, ρε. Τι να έρθεις να με βρεις, ρε. Γιατί έχω πρόβλημα από αυτό, να έρθεις να με βρεις. Να με πάρεις τηλέφωνο μόλις τελειώσει η εκπομπή. Εσύ ξέρεις πολλά σπιτάκια του Άρη και τέτοια, ναι ρε, εκεί είναι. Εδώ ξέρει που επέψε ένα στην Ρωσία ξένη. Έχεις ξεκόψει από Χαριλάου, έχεις ξεκόψει και δεν περνάς καθόλου από τον Χρήστο. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα ποιος είναι. Έχεις πακέτο. Εκεί ρε φίλε σταμάτησα να πηγαίνω από τότε που γίνανε ιστορίες. Οι ιστορίες γίνανε και τζάμπα τον κάνανε ιστορίες γιατί αυτός και οι υπόλοιποι
τα ξέρεις εσύ ότι δεν βαγκώσαν, άλλοι βαγκώσαν. Εντάξει, εντάξει. Ο Χριστάκης του Χρήστο του τα έλεγα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, αλλά αφού καταλαβαίνετε δυο σας. Δεν πειράζει. Να πάρετε το Δουλγεράκι προπονητή, που είπε και ο Σεραίος είναι πολύ καλός, θα στρώσει όποτε έστρωσε τον Γκουιντάρ και τον Γκουέστα. Θα πάρουμε ρε φίλε το Λίμπερχ σε μεταγραφή από εσάς, θα μου το ξαναπάρετε. Το Λίμπρεχτ. Ναι. Λοιπόν, και το φάουλ δεν υπάρχει καν φάουλ που δίνει στο Ζαμπάτο. Άσε, τώρα μην είστε ρε. Η διαιτησία ήταν απίστευτη. Απίστευτη. Εχθές υπήρξε στο γήπεδο μια σφαγή του Άρη από το κοράκι. Αυτό είναι. Τίποτα άλλο. Ο Σκόδρας να σφύριζε, δεν θα σφύριζε. Ρε, δεν είναι, δεν είναι. Άστο. Μάλιστα, έγινε. Μάθατε αλλιώς εσείς τώρα. Σε χαιρετούμε. Τα λέμε στο καφενείο του Χρήστου. Τα λέμε στο καφενείο του Χρήστου που δεν περνάς. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Εδώ, τι, μας το κλείσανε, καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Βέβαια. Καλή εβδομάδα, γείτονα. Επίσης, τι γίνεται. Δεν μου λες, παρακαλώ, ρε, για να δώσω το παλικάρι μ' ακούει. Εδώ είναι, το παλικάρι σε είπε. Έκανες, παλικάρι. Παλικάρι. Αν τις πεις ευκαιρίες, μια κεφαλιά και δυο σου. Έξι ευκαιρίες έκανες, μία γκολ έβαλες, οι άλλοι σαν περιστέρια πήγανε. Εσύ πόσες έκανες. Μιλάς για ποδόσφαιρο τώρα, ναι, εσύ, με την νορβηγική ή τη διαιτησία. Εσύ πόσες έκανες, πες μου. Εγώ, μία και καλή, ρε, μία και να τσούζεις έκανα. Με goal offside με έβγανε. Εμένα δεν υπήρχε offside. Εσείς έχετε μάθει τόσα χρόνια. Έχετε μάθει τόσα χρόνια όταν δεν σας πάει το αποτέλεσμα να φταίει ο διαιτητής. Μια ζωή. Με το Βυζάντιο και με τα Γιονέρη. Μια ζωή. Για... Και τι μια ζωή ρε. Μια ζωή όταν δεν κερδίζετε αυτά η σφυρίχτα φταίει. Άντε ρε μιλάτε ακόμα, πήγες και στο σταθμό να λέω στο σταθμό εκεί πέρα δεν τρέπεσε λίγα. Άντε κάνε μας τη χάρη τώρα. Όπα. Άντε βρε τώρα. Ο σταθμός μια χαρά. Με την Μπουγατσούλα μας είμαστε εδώ, είμαστε μια χαρά. Όπα. Εδώ μας κάθε... Τι λένε ο σταθμός, εδώ καθάριζει η Ελένη, καθαρίστε, μετά έχει κάνει λαμπίκο. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Έλα, Ράοδο, Νάτος. Παπί. Είδες, λίγο ξαποσταίνουν και ξαναφουντώσαν τώρα όλοι. Έλα. Τα μάτια γιατί μας άναψαν τα λαμπάκια τώρα. Όχι, να τα. Αυτή η Παοκτσίδης, και χτες το βράδυ, ο προπονητής του Άρη δεν έδωσε συνέντευξη, και σήμα μας λένε να πάρουμε του Χαριστέα προπονητή, να πάρουμε εκεί τον προπονητή. Αυτοί τι προπονητή έχουνε, ρε. Έχουνε. Το τον Λουτσέσκου τον αίτητο. Τον αίτητο. Ποιος του λέει σειρά. Ξέρεις ποιος του πήρε. Ποιος. Τους αγώνες όλους ξέρεις ποιος τους παίρνει. Ποιος. Ο λαός. Το αφεντικό τους, ο Ρώσος. Α, μάλιστα. Όταν κερδίζει η ομάδα τους παίρνει τέτοιος, θα χάνει προπονητής. Μα δεν χρειάζεται προπονητή ο ΠΑΟΚ. Έχει το Ρώσο. Πληρωμά. Εντάξει. Το χρήμα δεν... Τι εντάξει. Δεν πρέπει να παίξει ο ΠΑΟΚ. Γιατί συνέφτιασες εσύ κύριε Μπάμπη. Γιατί ήθελα να του δώσει ο προπονητής του Άρη συνέντευξη όταν τους είπε κάνει κομμεντάρ. Ξέρεις θα πει αυτό. Γιατί δεν έδωσε, γιατί δεν μίλησε συνέντευξη τύπου. Και γιατί να δώσει. Πώς. Δεν πρέπει να απαντήσεις σε ερωτήματα. Γιατί οι Παοκτσίδες όλη τη νύχτα αυτό έκανε. Δεν έδωσε που συνέντευξη. Άρε χάλια. Αδιόρθωτα. Παοκτσίδες. Άντε να μην πω καμιά κουβέντα κοιμηκλήσεις. Βγαίνει τώρα ο καθένας κυσαλιαρίζει. Κυσαλιαρίζει δε κόμενες. Είμαστε εμείς κυσαλιαρίζουνε. Έγινε. Άιντε. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Τι έγινε ρε Αράου. Νάτος. Βγήκες από τη φωλιά σου. Καλώς τον άρε, γιατί τόσο καιρό δεν μιλούσες. Πού είσαι χαμένη. Χαμένος, μάλλον. Πού είσαι χαμένος αυτός ρε παιδιά. Έμεινε μιλούσε περί ανέμων και υδάτων. Και εμφανίστηκες με ένα χιχάκι. Που το πανηγυρίζεις με goal of sight. Και Μπάμπη σε παρακαλώ πολύ όταν βγαίνουν κάτι τέτοιοι τύποι. Και μιλάνε έτσι απαξιωτικά. Και αφήνουν υπονοούμενα. Τι υπονοούμενα. Να τους κλείνεις κατευθείαν. Τι υπονοούμενα, δεν είναι. Έτσι, ο Ρώσος παίρνει τα παιχνίδια και δεν τα παίρνει ο προπονητής. Εντάξει, αυτή τώρα. Ο καθένας. Τι είπε, όχι, ο καθένας τι, Μπάμπη. Λένε ότι εντάξει. Καλά, τα παίρνει με την. Τι υπονοούσε ο καθένας. Τι υπονοούσε δηλαδή. Α, δεν νομίζω να υπονοούσε τίποτα. Εντάξει, όχι. Άντε ρε, εσύ, δεν υπονοούσε, γιατί δεν κατάλαβα ότι υπονοούσε.
Όπως χρεώνουν στο Σαββίδι το ότι έχει πάρει τις μεταγραφές, το ότι έχει φτιάξει την ομάδα και απαξιώνουν, ας πούμε, ενδεχομένως με αυτόν τον τρόπο τον προπονητή. Αλλά όταν χάνει η ομάδα, χάνει ο προπονητής. Όταν κερδίζει, κερδίζει, ξέρω εγώ, ο πρόεδρος ή οποιοδήποτε. Αν το πρωτάθλημα πάρθει αίτητο από τον ΠΑΟΚ, θα είναι μια επιτυχία. Η ιστορία θα γράψει αυτό. Όχι, δεν θα έχει ξαναγίνει στο επαγγελματικό ποδοσφαιρό τόσο έντονα. Ποιο ήταν ο προπονητής, το θυμόμαστε, του Παναθηναϊκού, Μπομπέκ, πώς λεγότανε, που το είχε πάρει αίτητος. Ναι, πότε όμως. Το 60 κάτι, πότε ήτανε. Το 60 κάτι. Από το 70 κάτι και μετά, γιατί δεν έχει. Ναι, αν το πάρει και ο ΠΑΟΚ αίτητος, ο Μπομπέκ, αλλά το δούμε, αν το πάρει και ο ΠΑΟΚ αίτητος, η ιστορία θα γράψει Ράσβαν Λουτσέσκου. Ξεκάθαρα. Δεν έχει μερίδιο ο Ράσβαν. Ναι. Έχει ο Σαββίδης, ας πούμε. Όχι, βέβαια. Θα γράψει το όνομα. Η ιστορία θα γράψει Ράσβαν Λουτσέσκου, αίτητος προπονητής, κατέκτησε μόνο το πρωτάθλημα. Μόνο που αναφέρεται στο Σαββίδη απαξιωτικά με τέτοιο τρόπο, γιατί απαξιωτικά είναι. Έτσι. Είναι σαν να λέμε κάποιον Τούρκο, ας πούμε. Το Ρώσος αυτή την έννοια έχει πιάσει στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα σε μερικούς. Το Ρώσος αυτή την έννοια έχει. Της απαξίωσης. Έναν Έλληνο πόντιο. Μεγαλωμένο στη Ρωσία, το λέει ο άλλος Ρώσο. Άσχετα αν έχει και, ας πούμε, χαρακτηριστικά, έτσι αυτή την πυγμή που έχουν οι Ρώσοι, την έντονη. Τέλος πάντων, αυτό τα αυτονόητα θα συζητήσουμε τώρα. Εξαφανισμένος από το πουθενά εμφανίστηκε να μιλήσει για τον Μπάου, ο Αράο. Έγινε. Και με τη γυναίκα του, τι κάνουν και αν είναι καλά. Έγινε, σε χαιρετούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Από αλλού τα περιμέναμε, Πασχάλε, από αλλού μας ήρθανε. Κατάλαβες τα πράγματα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, νομίζω ότι φτάνουμε και στην ολοκλήρωση της σημερινής μας εκπομπούλας. Εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ. Κράτησες. Πέρασε γρήγορα η ώρα. Τίποτα, δεν προλαβαίνω. Σου λέει, δεν θα προλάβαμε να λέγαμε τίποτα. Υπήρξε μια κάμψη εκεί λίγο η ομάδα. Ναι. 7 και 10 με 7 και 25 λίγο έτσι μείναμε από δυνάμεις, αλλά μετά το πήραμε πάλι στιβαρά. Σε είπα, ναι, σκέφτομαι και τον εργαζόμενο λαό. Ωραίοι ήμασταν, ωραία περάσαμε, ωραία τα είπαμε με τις ωραίες μας αντιπαραθέσεις. Εντάξει, λίγο μπορεί να ανεβαίνουν και οι τόνοι και το ένα και το άλλο. Απλώς εμένα, μάτα, αν είχα εγώ εκπομπή, θα μιλούσα αλλιώς τώρα, ξέρεις. Δεν πειράζει. Πότε θα μας ξαναέρθεις έτσι κανένα πρωινό? Θα έρθω. Κάνει ο ΠΑΟΚ κανένα στραβό τώρα μέσα στο ΆΚΑ, σε βλέπω να έρχεσαι Δευτέρα εδώ. Όχι, όχι. Ναι. Αλλά πρόσεχε, άμα δεν πάρεις την ΑΕΚ, μετά θα σε βγαίνουν όλη τη Δευτέρα και θα λένε με τον ΠΑΟΚ το έτσι και το αυτό. Όχι, ρε φίλε, γιατί. Χρέος είναι να πάρεις την ΑΕΚ για να δείξεις το καλό και πρόσωπο. Θέλω ξένο διαιτητή. Μάλιστα. Δεν θα έχει μόνο με τον. Είδαμε και χθες ήταν. Πού το βρήκαν αυτό του Νορβηγού? Από Νορβηγία, ρε φίλε. Με καλό διαιτητή δεν γλιτώνανε. Λε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Ευχαριστώ και τον φίλο μου τον Πασχάλη που συνέδραμε εδώ στο να πούμε τα του τρίτου ημιχρόνου, τον απόϊχο του χθεσινού ντέρμπι. Έχει σήμερα, θα έχει όλη η εβδομάδα. Καλά, θα δουλέψουν τα ράδια, θα δουλέψουν τα ράδια. Κάνουμε δουλίτσα που λες. Καλά, δουλίτσα, ρε. Κωστής Τσαρός ακολουθεί μέχρι και τις 10. 10-12 τρόικα, τι θα γίνει εκεί. Δεν ξέρω αν χθες ο Ασλαμάς ντύθηκε Λουτσέσκου. Δεν ξέρω αν τον είδες. Με σκουφί, με. Αυτοί πάλι χάσανε. Άστα. Άστα. Άστα να πάνε. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 6. Δεν ξέρω αν θες να αποχαιρετήσεις το λαό σου. Όχι, εδώ, τώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Αυτό, όλοι. Στους τεμπέληδες του Πενθυμέρου. Αυτά δεν τα λέτε. Αυτά πάνε τώρα. Αυτά δεν τα λέτε. Και υγεία πάνω απ' όλα για όλο τον κόσμο. Το κυριότερο. Και ψυχραιμία. Φιλιά, τσάω.